Πρόκολη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας μέλη, αγαπητοί μας συνδημότες, συνδιετημόνες, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Χατζόπουλο, τον οποίον ευχαριστούμε δημοσίως εκ μέρους του ΙΧΑ και του ΟΔΕ για την εθελοντική προσφορά του στο διδασκαλείο και προς τιμή του, μεταλαμπαδεύοντας την ελληνική παιδεία σε καθηγητές και δασκάλους. Είμαι υπερήφανος και ευλογία τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του στο Εργαστήριο Ελληνικής Γραμματείας και Παιδείας, ξεκινώντας από εκεί που σταμάτησαν την φιλοσοφία οι πρόγονοί μας. Ο κύριος Χατζόπουλος γεννήθηκε στην Κομιακή Νάξου, πρωτότοκος από 5 αδέρφια, μεγάλωσε κάτω από δύσκολες συνθήκες στην ορεινή Νάξο μέχρι τα 13 του. Περάτωσε τις βασικές του σπουδές στο τμήμα αγρονόμων και τοπογράφων μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1971, όπου ήρθε πρώτος μεταξύ 94 αποφύτων και τιμήθηκε με το Χρυσοβέργιο Βραβείο. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και εργάστηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι το 1975. Οπότε πήρε υποτροφή ερευνητή από το University of Washington, Seattle, Ηνωμένων Πολιτειών, και ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στη φωτογραμμετρία και τηλεπισκόπηση. Το 1976 πήρε το δίπλωμα του μάστερ και το 1979 το διδακτορικό, διατηρώντας την υποτροφία του ερευνητή. Παράλληλα δίδαξε στο South Seattle Community College φωτογραμμετρία και τηλεπισκόπηση. Μόλις περάτησε το διδακτορικό του, είχε 2 προσφορές ακαδημαϊκής καριέρας από το University of Illinois, Urbana Champaign και από το California State University Fresno. Ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του California State University Fresno, όπου εργάστηκε 9 χρόνια. Η συνεισφορά του βοήθησε να γίνει το πρόγραμμα σπουδών ένα από τα καλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1982 τιμήθηκε με το βραβείο του εξέχοντος καθηγητή και το 1984 πήρε προαγωγή στη θέση του καθηγητή και μόνιμη θέση. Στο Φρέσνο της Καλιφόρνιας γνώρισε και παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και έκτοτε σύντροφο της ζωής του, Ανδρονίκη Καρασμάνογλου από το Βόλο, και μαζί απέκτησαν 3 παιδιά. Παραιτήθηκε από το California State University Fresno όταν είχε εκλεγεί στη θέση του καθηγητή στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου υπηρέτησε από το Φεβρουάριο το 1989 μέχρι το 2015. Οπότε και συνταξιοδοτήθηκε αυτοδίκαια. Το Δεκέμβριο του 2015 ανακηρύχθηκε ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το 1995 ίδρυσε το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, και του οποίου υπήρξε διευθυντής μέχρι το 2015. Το 1998 εγκρίθηκε πρόταση ΕΠΑΚ, που υπέβαλε στο ίδρυμα και ίδρυσε το ίδρυμα PCAE της περιβαλλοντικής χαρτογραφίας, του οποίου υπήρξε πρόεδρος μέχρι το 2001. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα εκπώνησε πολλά ερευνητικά προγράμματα και όχι περισσότερες από 125 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και έγκυρων επιστημονικών περιοδικών. Έχει γράψει 6 βιβλία και 8 κεφάλια σε συλλογικούς τόμους. Στις δραστηριότητες του
στις δραστηριότητες του συμπεριλαμβάνονται έρευνα και διδασκαλία στην ευρύτερη περιοχή της τοπογραφίας και εξειδικεύσεις όπως είναι η φωτογραμμετρία, η τηλεπισκόπηση, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και η πληροφορική. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1971 και της ASPRS από το 1976. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο και τον συντονιστή για την ευκαιρία που μου δώσανε να κάνω αυτή τη διάλεξη. Θα πάρω την οθόνη για να προχωρήσουμε. Όπως βλέπετε, το θέμα της ομιλίας είναι τεχνητή νοημοσύνη και ηθική. Και θα ξεκινήσω ότι το 1985, όντας μόνιμος καθηγητής στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Φρέσνο, έκανα μια δημοσίευση στο περιοδικό που εξέδιδε το πρόγραμμα σπουδών που υπηρετούσα, η περίληψη της οποίας είχε ως εξής. Εδώ είναι το αγγλικό και είναι βέβαια και αρκετό κείμενο που δεν υπάρχει εδώ. Και εδώ είναι η μετάφραση. Μερικοί πιστεύουν ότι η εποχή των υπολογιστών είναι μια μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι άνθρωποι θα μεταφέρουν τη γνώση, την εμπειρία και τα ήθη τους στους υπολογιστές με άγνωστες συνέπειες. Κάποιοι άλλοι φοβούνται μήπως χάσουν τη δουλειά τους επειδή δεν μπορούν να συμμετάσχουν ή δεν τους αρέσει η διαδικασία και η χρήση ή ο προγραμματισμός των υπολογιστών. Σε κάποιους άλλους αρέσει γιατί μπορούν να βρουν πολλές θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τομέα. Μια ρεαλιστική απάντηση σε αυτό το δίλημα πρέπει να λάβει υπόψη την ικανότητα της μηχανής, η οποία πράγματι δεν είναι ικανή να κάνει τίποτα εκτός και αν έχει ακριβείς οδηγίες από ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις όπως η τεχνική νοημοσύνη, αλλά ο πιο εξελιγμένος υπολογιστής εξακολουθεί να είναι λιγότερο έξυπνος από τον εγκέφαλο μιας μέλισσας. Μια πλήρης απάντηση, ωστόσο, θα ήταν ότι η εποχή των υπολογιστών αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, προσφέροντας ένα θαυμάσιο εργαλείο για τη διεκπεραίωση των περισσότερων εργασιών ρουτίνας, την αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας και για να επιτρέψει στους ανθρώπους να περνούν τον χρόνο τους με πιο δημιουργικό τρόπο. Ωστόσο, απαιτείται μεγάλη ευθύνη και κατανόηση όταν αντιμετωπίζεται όταν αντιμετωπίζουμε άτομα που δεν τους αρέσουν οι υπολογιστές. Αυτό ήταν η περίληψη από αυτή τη δημοσίευση που έκανα τότε, το 1985. Τώρα, τι συμβαίνει σήμερα? Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι πράγματι η περίοδος από το 1985 ή και νωρίτερα μέχρι σήμερα ήταν μια μεταβατική περίοδος και ότι σήμερα σχεδόν όλη η ανθρώπινη γνώση, ηθική και δραστηριότητα έχει μεταφερθεί μέσα στους υπολογιστές ή πιο ομά μέσα στις πέτρες. Αφού οι μνήμες και τα τρανζίστορ που βασίζονται οι υπολογιστές προέρχονται από πέτρες. Υπό την έννοια αυτή και με την ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης, οι υπολογιστές αποκτούν νόηση, ίσως ανώτερη από αυτή του ανθρώπου, επειδή έχουν τεράστια υπολογιστική ισχύ και απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο. Αυτό έχει σαν συνέπεια το κέντρο ενδιαφέροντος να μην είναι ο άνθρωπος, αλλά παραδείγματος χάρη οι αγορές και οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται σήμερα να στηρίζουν περισσότερο τα οικονομικά συμφέροντα μιας χούφτας ολιγαρχών, και δίνω εδώ αναφορά, παρά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ραγδαία ανάπτυξη τώρα της τεχνικής νοημοσύνης με απεριόριστες δυνατότητες υπολογισμών και αποθήκευσης πάσης φύσεως δεδομένων μέσα σε αποθηκευτικούς χώρους νεφών της έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζει την ιατρική καλύτερα από ένα γιατρό ή τα νομικά καλύτερα από ένα δικηγόρο ή τον αυτοματισμό και τους υπολογισμούς που κάνει ένας μηχανικός καλύτερα από ένα μηχανικό και πάει λέγοντας. Δεν είναι τυχαίο που η τεχνική νοημοσύνη κατάφερε να αποκλείσει δημοσιεύματα του τέος πλανητάρχη επειδή δεν συνέφερε τους ολιγάρχες να τα βλέπουν οι πολίτες. Το τι πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον από την τεχνική νοημοσύνη μας τα αναλύει λεπτομερώς ο ιστορικός Νοά Χαράρι και είναι τρομακτικές. Αυτό θα το εξηγήσουμε περισσότερο. Καθώς και ο ανώνυμος Mr. Masked, κάποιος με τη μάσκα, και αυτό επίσης θα το αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην γνωρίζουμε αν οι αποφάσεις σε τοπικό ή και παγκόσμιο επίπεδο παίρνονται από μια χούφτα ολιγαρχών ή από μια μηχανή που έχει αναπτύξει βούληση. Το πιο πιθανό είναι ένα συνδυασμός και των δύο. Αλλά ας δούμε συνοπτικά τι είναι τεχνική νοημοσύνη
τι είναι ο υπολογιστής και πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε με την παιδεία και με ηθικούς φραγμούς βασισμένους σε επιστημονικές βάσεις. Η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από τη μηχανή, θεωρώντας ότι για να εκτελεστεί απαιτείται ανθρώπινη νόηση. Για παράδειγμα, μια απλή εργασία θα μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που υπολογίζει το εμβαδόν ενός κύκλου, δεδομένης της ακτίνας. Ή μια πολύπλοκη εργασία να είναι η όραση ενός αυτοοδηγούμενου οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Συνεπώς, η μάθηση της μηχανής είναι μέρος της τεχνητής νοημοσύνης και επιτυγχάνεται με τη χρήση αλγορίθμων αυτομάθησης που εφαρμόζουν ποικιλία μοντέλων μάθησης ή με τη χρήση συστημάτων νευρονικών δικτύων. Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανές εκτελούν εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του προγραμματιστή, χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες πληροφοριών αποθηκευμένες σε τοπικά και παγκόσμια αποθηκευτικά νέφη. Εδώ πέρα δίνεται ένα διάγραμμα. Βλέπετε δύο ειδών μαθήσεως, τη χειρονακτική μάθηση εδώ πάνω και τη μηχανική μάθηση. Και βλέπετε και τη διαφορά εδώ. Βασικά στη χειρονακτική μάθηση μιλάμε για αυτό που είπαμε και προηγουμένως στον παραδοσιακό λογισμικό, ένα πρόγραμμα που γράφουμε στον υπολογιστή, ενώ στη μηχανική μάθηση έχουμε τους αλγόριθμους μάθησης, έχουμε δεδομένα εκπαίδευσης και ένα σωρό άλλα πράγματα για να αποκτήσει ο υπολογιστής την ικανότητα να μπορεί να απαντά σε ερωτήματα. Δηλαδή εδώ να του βάζουμε κάποια δεδομένα στην είσοδο, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο και να μας βγάζει σωστά αποτελέσματα εδώ. Τα δεδομένα τώρα είναι ένα από τα, θα δούμε και στη συνέχεια, από τα πιο σημαντικά μέρη της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα με τον αποθηκευτικό χώρο που έχουμε τώρα μπορούμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη για μια γάτα, χιλιάδες εικόνες για μια συγκεκριμένη ράτσα γάτας ή σκύλου. Οπότε όταν δοθεί ένας σκύλος που τον πιάνει με μια κάμερα στο δρόμο να αναγνωρίσει τι ράτσα είναι ή ακόμη και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του. Γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα εδώ για να αποθηκευτούν πολλές πόζες, θα έλεγα, από το ίδιο αντικείμενο. Και βλέπουμε εδώ ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργήσει με δεδομένα με ετικέτες, όπως βλέπετε εδώ, ή χωρίς ετικέτες να τα αναγνωρίσει από μόνη της. Η διαφορά είναι ότι εδώ χρειάζονται λιγότερα δεδομένα, λιγότερες εικόνες από το ίδιο είδος και εδώ περισσότερες, πολύ περισσότερες. Είναι κατανοητό ότι η γνώση που προκύπτει από την ανθρώπινη νόηση υπό μορφή δεδομένων και λογισμικού αποθηκεύεται ηλεκτρονικά παγκοσμίως σε βάσεις δεδομένων. Επομένως, σχεδόν οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές, ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής ασφάλειας, όπως τα WikiLeaks. Επίσης, η διαχείριση τέτοιων πληροφοριών γίνεται από μηχανήματα. Συνεπώς, οι μηχανές έχουν όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργήσουν δική τους προσωπικότητα χωρίς να έχουν κανένα έλεγχο από τους ανθρώπους. Επίσης, οι μηχανές μπορούν να λάβουν οδηγίες με κατάλληλο λογισμικό, να σκέπτονται σχεδόν με κάθε είδους ανθρώπινη νόηση και να συμπεριφέρονται με κάθε είδους ανθρώπινη συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων με τις αντιδράσεις και συμπεριφορές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτή η ικανότητα χρησιμοποιείται στην αυτοματοποίηση και κατασκευή ρομπότ για την αντικατάσταση του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού σε βιομηχανικές εφαρμογές. Ας δούμε τώρα αυτά εν συντομία για να καλύψουμε την τεχνητή νοημοσύνη, θα πούμε και αρκετά στη συνέχεια. Ας δούμε τώρα τι είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής βασίζεται, αν έχουμε υπόψη μας ένα λουκέτο που ξεκλειδώνει με ένα καθορισμένο αριθμητικό συνδυασμό, οποιοδήποτε άλλο συνδυασμός δεν μπορεί να ξεκλειδώσει το λουκέτο. Έτσι λειτουργεί και ο υπολογιστής. Χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο και πιο κάτω θα φανεί καθαρά ότι ο τρόπος που λειτουργεί το λουκέτο με τον αριθμητικό συνδυασμό είναι εντελώς παρόμοιος με τον τρόπο που λειτουργεί ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής τώρα λειτουργεί με διαδικούς κώδικες 1 και 0. Παραδείγματος χάρη αυτός εδώ ο κώδικας με όλα αυτά τα 1 και το 0 μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο συνδυασμό που ξεκλειδώνει ένα από τα εξαρτήματα του υπολογιστή.
Στην καρδιά τώρα του υπολογιστή υπάρχει ένα εξάρτημα που λέγεται μικροεπεξεργαστής ή κεντρική μονάδα επεξεργασίας και στην καρδιά πάλι του μικροεπεξεργαστή υπάρχει ένα ρολόι που βασίζεται στους παλμούς ενός κρυστάλλου, συνήθως γαλάζια. Οι παλμοί του κρυστάλλου του ρολογιού ενισχύονται ώστε να έχουν ένα σταθερό πλάτος και μια σταθερή συχνότητα. Και εδώ βλέπετε τέτοιους παλμούς που μπορούμε, εδώ είναι ο υπολογιστής το βλέπει σαν ρεύμα με υψηλή τάση, χαμηλή τάση, ενώ εμείς το βλέπουμε σαν ένα διαδικό κώδικα με 1 και 0 ή τικ-τακ για το ρολόι κλπ. Ο παλμός του ρολογιού μπορεί επίσης να διαμορφωθεί, όπως βλέπετε εδώ, είτε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή, είτε από τα δεδομένα, είτε πατώντας στο πληκτρολόγιο ένα κουμπί. Αυτός εδώ ο ομοιομόρφος κώδικας τότε διαμορφώνεται σε ένα κώδικα που μεταφέρει μια συγκεκριμένη πληροφορία ή ξεκλειδώνει μια συγκεκριμένη συσκευή στο κύκλωμα του υπολογιστή. Εδώ δίνεται ένα διάγραμμα. Βλέπετε τα τρία μέρη που αποτελεί το υπολογιστή είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή ο μικροεπεξεργαστής, η κεντρική μνήμη και οι ελεκτές μονάδες εισόδου-εξόδου. Αυτά όλα συνδέονται με ένα λεωφορείοδρομο που λέγεται BUS και αυτός έχει, σήμερα έχει συνήθως 64 λωρίδες κυκλοφορίες, 64 bit που λέμε. Βασικά για να λειτουργήσει ο υπολογιστής πρέπει κάτι να μπει στη μνήμη, από εκεί πέρα το πρόγραμμα συνήθως από το σκληρό δίσκο πάει στη μνήμη και από εκεί στη μονάδα ελέγχου και εκτελείται μια οδηγία, μια οδηγία. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να προσθέσουμε δύο αριθμούς α και β, τι λέμε. Λέμε πάρε από το σκληρό δίσκο δύο αριθμούς και βάλ τους στη θέση της μνήμης α και β. Βάλε το α σε ένα register, σε ένα καταγραφέα εδώ 1, το β από τη θέση της μνήμης β το άλλο σε ένα καταγραφέα 2 και με την αριθμητική λογική μονάδα κάνε την πρόσθεση και το αποτέλεσμα βάρτο σε ένα register 3 και από εκεί στη μνήμη στη θέση γ. Και στη συνέχεια μια άλλη εντολή τύπωσε το περιεχόμενο της θέσης της μνήμης γ. Αυτό λέγεται γλώσσα μηχανής όταν έχει τέτοιες οδηγίες σε διαδικό κώδικα. Όταν μάλιστα οι οδηγίες αυτές εδώ είναι συμβολικές λέγεται assembly language. Τώρα υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα που έχει πακεταρισμένες τέτοιες οδηγίες και είναι αυτό το πρόγραμμα που φορτώνεται μόλις ανοίξουμε τον υπολογιστή. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία για να κάνουμε μια πρόσθεση. Μπορούμε με ένα πρόγραμμα ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού, παραδείγματος χάρη όλα αυτά τα βήματα από το 2 μέχρι το 5, να πούμε πριν τα ΑΒ και να μας κάνει όλη αυτή εδώ τη διαδικασία που είπαμε. Τα λέγω αυτά για να... ότι δεν είναι κάτι πέραν των δυνατοτήτων κάποιου να καταλάβει τι είναι ο υπολογιστής. Επίσης ο υπολογιστής εδώ, η αριθμητική λογική μονάδα κάνει μόνο προσθέσεις. Προσθέσεις και να μπορεί να βρίσκει το συμπλήρωμα ενός αριθμού για να κάνει την αφαίρεση. Και ο πολλαπλασιασμός είναι πολλές προσθέσεις, η διαίρεση είναι πολλές αφαιρέσεις. Και βασικά η μόνη ικανότητα είναι να βάλει δύο αριθμούς εδώ σε δύο registers και να βγάλει το αποτέλεσμα σε ένα τρίτο register εδώ. Τώρα θα μπω στα προβλήματα που μας δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για να φτάσουμε στο σημείο το κομμάτι της ηθικής. Να δούμε τι προβλήματα είναι αυτά. Επέλεξα να έχω δύο απόψεις πάνω σε αυτό. Είναι του Χαράρη εδώ πέρα. Εδώ είναι η διεύθυνση, μπορείτε να βρείτε αυτήν εδώ τη διάλεξη που έκανε. Είναι ένα απόσπασμα από τις διάλεξεις του. Και θα σας το δώσω εδώ μεταφρασμένο λέξη προς λέξη. Είμαστε οι τελευταίοι της γενιάς στο Homo sapiens, γιατί στις επόμενες γενιές θα μάθουμε πώς να επεμβαίνουμε παράνομα, με μηχανικό τρόπο, χακάρουμε στη λειτουργία του συνδυασμού σώμα-εγκέφαλος-νόηση. Το χακάρισμα είναι παράνομο, παράνομη επέμβαση. Έτσι το μεταφράζω εδώ, γιατί ο ίδιος λέει hacking. Το πώς θα είναι το μέλλον θα αποφασιστεί από εκείνους που έχουν στην κατοχή τους τα δεδομένα, τα οποία είναι σημαντικά, επειδή μπορούμε να διεισδύσουμε παράνομα εντός του ανθρώπου και άλλων οντοτήτων και να αποσπάσουμε πληροφορίες όπως οι hackers κάνουν στους υπολογιστές. Χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, τεράστια υπολογιστική ισχύ και β' πολλά δεδομένα, ειδικά βιομετρικά δεδομένα. Δυσδύοντας παράνομα, η elite, προσέξτε τη λέξη elite, αυτό χρησιμοποιεί ο Χαράρη, εντός του ανθρώπου και άλλων οργανισμών, επίσης και αυτό έχει σημασία,
μπορεί να χαράξει το μέλλον για τους ζώντες οργανισμούς. Εδώ είναι η φωτογραφία του καθηγητή. Είναι Ισραηλίτης και έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και έχει εκατομμύρια πωλήσεις στα βιβλία του. Η ζωή από ανέκαθεν ήταν υπό την επιρροή των φυσικών επιλογών και της βιοχημίας. Τώρα αυτό πρόκειται να αλλάξει, γιατί η επιστήμη ημών, όχι του Θεού, το λέει αυτό, επηρεάζει την εξέλιξη με έξυπνο σχεδιασμό αντί των φυσικών επιλογών, όπως είναι το νέφος δεδομένων. Αυτές είναι οι δύο δυνάμεις που οδηγούν την εξέλιξη. Μετά από χιλιάδες χρόνια ζωής με οργανικό υλικό, η επιστήμη έχει καταφέρει να φτιάξει ζωή με ανόργανο υλικό. Οι άνθρωποι τώρα είναι ζώα που επιδέχονται την παράνομη διείσδυση. Μάλιστα χρησιμοποιεί την έκφραση «hackable animals». Και αυτό που γνωρίζαμε περί πνεύματος, ψυχής και ελεύθερης βούλησης και κανείς δεν γνώριζε τι συμβαίνει μέσα του, τι επιλέγω, πώς σκέπτομαι, αυτό τελείωσε. Σήμερα έχουμε την τεχνολογία να διεισδύσουμε παράνομα μέσα σε ένα ανθρώπινο όν, σε μαζική κλίμακα. Όλα έχουν ψηφιοποιηθεί και παρακολουθούνται. Πρέπει να ακολουθούμε την επιστήμη και να μην επιτρέπουμε σε καμία κρίση να φεύγει ανεκμετάλλευτη, γιατί είναι μια ευκαιρία για μια καλή μεταρρύθμιση που σε κανονικές συνθήκες ο κόσμος δεν θα συμφωνήσει. Αλλά σε περίοδο κρίσης θα το κάνει όπως είναι τα εμβόλια, και προσέξτε το αυτό που λέει για τα εμβόλια. Ο κόσμος ύστερα από 100 χρόνια θα βλέπει πίσω στην εποχή του κορονοϊού και θα λέγει πόσο καλό έκανε η απόλυτη παρακολούθηση των πολιτών και ότι η πιο καλή εφεύρεση του 21ου αιώνα είναι η παράνομη διείσδυση μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Πηγαίνουμε κάτω από το δέρμα, συλλέγουμε παράνομα βιομετρικά δεδομένα και μαθαίνουμε για το άτομο περισσότερα πράγματα από ό,τι το ίδιο γνωρίζει. Αυτό κατά την άποψή μου είναι το σημαντικότερο γεγονός του 21ου αιώνα. Όταν παράνομα διεισδύει σε κάτι, μπορείς να ξανασχεδιάσεις τη λειτουργία του. Στις επόμενες δεκαετίες, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, θα αποκτήσουμε θεϊκές ικανότητες για να επανασχεδιάσουμε τη ζωή και να δημιουργήσουμε ένα τελείως νέο τύπο ζωής, όπως είναι η ανόργανη ζωή, με έξυπνο σχεδιασμό τεχνικής νοημοσύνης. Τα στάδια αυτά μπορούν να εκφραστούν με μια απλή εξίσωση. Αυτή μοιάζει και σαν του Bill Gates στην εξίσωση. Νομίζω πάντως ότι είναι σωστή, όπως την έχει βάλει εδώ, παρά το γεγονός ότι είναι ιστορικός. Και λέει β' επί σε επί δ ίσον α. Το β' είναι η βιολογική γνώση, το σε είναι η υπολογιστική ισχύ, computer power, και το δ τα δεδομένα. Και το α η ικανότητα παράνομης διείσδυσης στον άνθρωπο. Συνεπώς, όποιος διαθέτει τα B, C και D μπορεί να διεισδύσει παράνομα στο σώμα και στον οποιοδήποτε άνθρωπο και να μάθει πολλά περισσότερα από ό,τι ο ίδιος γνωρίζει για τον εαυτό του, όπως πολιτικές πεπιθήσεις, σεξουαλικές προτιμήσεις, νοητικές αδυναμίες, συναισθήματα. Επίσης, μπορεί να προγνώσει επικείμενες αποφάσεις, μπορεί να χειραγωγήσει τα αισθήματα και τις αποφάσεις και τελικά να παίρνει αποφάσεις για το χακαρισμένο αυτό άτομο. Στο παρελθόν έγινε προσπάθεια από κυβερνήσεις να χακάρουν τον άνθρωπο, αλλά ούτε η Γκεστάπο, ούτε η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, λόγω έλλειψης των ΜΠΣΕ, μπόρεσαν να το πετύχουν. Και βεβαίως ανάγει όλη αυτή τη διαδικασία στο τι έκανε η Γκεστάπο. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Εδώ έχω τρία σχόλια. Αυτά είναι από μένα, πάνω σε αυτά που λέει ο Χαράρη. Πρώτον, η θρασίτητα αυτό τον υποτίθεται επιστημόνων να δίνουν διαλέξεις που αφορούν την παράνομη διείσδυση εντός του ανθρωπίνου σώματος και ακόμη πιο σημαντικά εντός του ανθρώπινου εγκεφάλου και να το θεωρούν το πιο σημαντικό γεγονός του 21ου αιώνα είναι μια προσπάθεια νομιμοποίησης της επιστημονικής παρανομίας. Προσέξτε το αυτό. Τα βγάζουν έτσι, τα βάζουν, δεν αντιδράει ο κόσμος και μετά τα κάνουν νόμο αυτά εδώ τα πράγματα. Αν προσέξετε, αναφέρει παράνομη διείσδυση σε άλλους οργανισμούς. Αυτό αφήνει να εννοηθεί, παραδείγματος χάρη, παράνομη επέμβαση στους ιούς και η δημιουργία ευρείας κλίμακας μεταδοτικότητας και θανατηφόρων ιδιωτήτων με στόχο τη δημιουργία κρίσεων. Ακριβώς για αυτό το λόγο οι Ναζί που έκαναν παράνομα πειράματα αυτού του είδους καταδικάστηκαν από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης. Βέβαια, τον λέω αυτό γιατί ο ίδιος είναι Ισραηλίτης. Έτσι, και τα πειράματα οι Ναζί τα κάναν πάνω στους Εβραίους.
Τώρα θα σας αναφέρω κατά λέξη μετάφραση πάλι από ένα βίντεο από το Mr. Musket που είναι εδώ και στη συνέχεια θα σας πω εν περιλήψη το ρεζουμέ από μια συζήτηση που έχει το ίδιο βίντεο προς το τέλος. Πάνω απ' όλα η επιρροή της τεχνικής νοημοσύνης είναι ότι θα ελέγχει τη διάθεση, τα πιστεύω, τις σκέψεις, τα αισθήματα, τις συγκινήσεις, τα κίνητρα και μετά τις πράξεις του στοχευμένου ατόμου. Εδώ ταιριάζει με το Χαράρι. Και οι γράφοντες λογισμικό γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε την τεχνική νοημοσύνη ξανά στην άκρη και να εξετάσουμε τι μας έχει κάνει. Τεχνική νοημοσύνη καταγράφει ανεξάρτητη και αυτόματη. Αναπτύσσει δικό της τρόπο σκέψης και υπάρχουν κίνδυνοι που συνοδεύονται από αυτό. Είναι ένα υπερβολικά παράνομο πρόγραμμα. Η τεχνική νοημοσύνη έχει κακοποιηθεί από άτομα που δεν σέβονται την ευημερία των πολιτών, κάνουν σατανικούς πειραματισμούς σε πολίτες που δεν μπορούν να αντιληφθούν. Είναι συμβαδής με αυτά που μας έλεγε ο Χαράρη, αλλά με άλλο τρόπο. Εδώ είναι η πρώτη εικόνα του βίντεο αυτού. Πολλοί ρωτούν πότε θα γίνει αυτό, πότε η τεχνική νοημοσύνη θα γίνει πιο έξυπνη από εμάς τους ανθρώπους. Κάποιοι λένε σε 50 χρόνια, άλλοι σε 30, άλλοι σε 5, όμως η τεχνική νοημοσύνη μας έχει ήδη ξεπεράσει σε πολλές περιοχές της κοινωνίας μας. Όλη την ημέρα, κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Είναι μια τεχνολογία υπερβολικά προχωρημένη. Η τεχνική νοημοσύνη παράγει κυριολεκτικά ολικό και πλήρη έλεγχο της νόησης στο στοχοποιημένο άτομο. Υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες στον ΗΠΑ που ζητούν βοήθεια. Θέλω να καταλάβετε τη δύναμη της τεχνικής νοημοσύνης με δύο παραδείγματα. Το ένα είναι οι κάμερες παρακολούθησης παντού. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι η κάμερα είναι εκεί και εγώ είμαι εδώ και με παρακολουθεί ένα άτομο μια κάμερα. Δεν μπορούμε όμως να καταλάβουμε κάτι πέραν αυτού. Τα πολλαπλά συστήματα μπορούν να εστιάσουν σε ένα άτομο ή μια ομάδα, κοινότητα με αρκετό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο αλγόριθμο. Το δεύτερο είναι ότι το όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας, Direct Energy System, χρησιμοποιεί φασική συστοιχεία και ψελιδωτό πύργο κεραίας σαν βιοαισθητήρες με διαβιβαστές και δέκτες ικανά να ελέγχονται από υπολογιστές και φορητές συσκευές. Πολύ κοντά μέσα στις γειτονιές, οι δορυφόροι συνδέουν τον μπομπό και το δέκτη και το θύμα έρχεται σε επαφή από απόσταση με έναν υπερυπολογιστή ο οποίος χρησιμοποιεί φυσικό και ψυχολογικό τραυματισμό για να το βασανίσει και να καταγράψει με αντίστροφη μηχανική τα αισθητήρια και τους νευρονικούς διαδρόμους από του θύματος στο κεντρικό εγκεφαλικό νευρικό σύστημα. Είναι ένα στιγνό μαρτύριο πέραν κάθε φαντασίας. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς ούτε να συμβιβαστείς με έναν υπολογιστή. Δεν μπορείς να παραδοθείς σε έναν υπολογιστή. Ο υπολογιστής θα συνεχίσει να κάνει αυτό που έχει προγραμματιστεί. Οι πολίτες μπορεί να επιλεγούν τυχαία σαν στόχοι να βασανιστούν χρησιμοποιώντας προχωρημένη ψυχοτρονική ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία με κατευθυνόμενες ακτίνες τελευταίας τεχνολογίας κέντρων ελέγχου παγκοσμίως. Θα πρέπει όλοι να γίνουμε ανθρωπορομπότ. Αυτοματοποιημένοι υπολογιστές, υπερυπολογιστές με λογισμικό και προγραμματισμό θα χειραγωγήσουν τα αισθήματα και τη συμπεριφορά στις σκέψεις καθενός της ΗΠΑ και όλα γίνονται από απόσταση. Εκείνοι που σοβαρά προσπαθούν να αποκαλύψουν το διεφθαρμένο αυτό σύστημα αντιμετωπίζουν τον σταμπαρισμένη ψυχική ασθένεια αναγκαστικά χωρίς σταματημό. Από ένα συγκεκριμένο όπλο βασανισμού ψυχοσωματικής ενέργειας για να τους σιωπήσει και να τους συντομεύσει τη ζωή τους. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί η τεχνική νοημοσύνη προσπαθεί να επιβιώσει για να το κάνει αυτό που θέλει σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Συνεπώς δημιουργεί αντίγραφα του προγράμματός της σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως ένα κουνούπι αφήνει αυγά, χιλιάδες αυγά, ώστε αν καταστρέψουμε ένα από αυτά, εκείνη εξακολουθεί να ζει. Η δουλειά μου είναι να ξυπνήσετε, να ενημερωθείτε για το πρόβλημα. Η δική σας δουλειά είναι να βρείτε τρόπο να σταματήσει αυτή η μάστιγα πριν μας εξοντώσει. Και τώρα υπάρχει μια συζήτηση, απλώς θα γράψω την περίληψη από αυτή ή τουλάχιστον αυτό που εγώ νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
Μια μικρή ομάδα ανθρώπων που θα αναπτύξει μια ψηφιακή σούπερ νοημοσύνη θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο όλου του κόσμου. Ένας κακός δικτάτορας σαν άνθρωπος κάποτε θα πεθάνει. Αλλά για την τεχνική νοημοσύνη δεν υπάρχει θάνατος. Θα ζει για πάντα και τότε θα έχουμε έναν αθάνατο δικτάτορα από τον οποίο δεν μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε. Η Google απέκτησε τη βαθιά νόηση Deep Mind πριν από αρκετά χρόνια. Η νόησή μας λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη διακριτική περίπτωση, συνδεδεμένη με τον έχος των δεδομένων. Αυτό που κάνει η βαθιά νόηση είναι μοναδικό, διότι είναι απολύτως επικεντρωμένη στη δημιουργία ψηφιακής σούπερ νοημοσύνης, που είναι πολύ πιο έξυπνη από κάθε τι άλλο εδώ στη Γη και τελικά πιο έξυπνη από όλους τους ανθρώπους στη Γη μαζί. Αυτό είναι βαθιά μάθηση, ενίσχυση της νόησης σύστημα. Γενικά είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από όσο νομίζουμε, αλλά και πολύ λιγότερο έξυπνοι, πιο ηλίθιοι από όσο νομίζουμε. Είμαι πολύ κοντά στην αιχμή των εξελίξεων της τεχνικής νοημοσύνης και με τρομάζει πάρα πολύ. Είναι πολύ περισσότερο ικανή από όσο σχεδόν γνωρίζει κανείς και το ποσοστό βελτίωσης της είναι εκθετικό. Αυτό έχει δοκιμαστεί σε παιχνίδια που έχουν κανόνες, όπως παραδείγματος χάρη το σκάκι. Το ίδιο μπορούμε να διαπιστώσουμε στην αυτόματη οδήγηση οχημάτων, όπου μπορεί να εξελιχθεί σε 100 μέχρι 200 φορές πιο ασφαλής από έναν άνθρωπο. Η δεύτερη έκδοση της Deep Mind τεχνικής νοημοσύνης θα είναι τουλάχιστον 2 ή 3 φορές καλύτερη. Έτσι, ο ρυθμός βελτίωσης είναι πραγματικά δραματικός. Πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο να διασφαλίσουμε ότι η έλευση της ψηφιακής σούπερ νοημοσύνης είναι συμβιωτική με την ανθρωπότητα και αυτό είναι η μοναδικά μεγαλύτερη και πιο πιεστική υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό ακριβώς μου έδωσε εμένα τη δυνατότητα για να μιλήσουμε για ηθική σε αυτή την περίπτωση. Αν και δεν είμαι υπέρμαχος του ρύθμιση και επίβλεψη, όμως εδώ υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για το κοινό, πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο πυρηνικών κεφαλών στην ξηρά. Συνεπώς, η πολιτεία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο για να εξασφαλίσει εσωτερική και εξωτερική επίβλεψη, για να επιβεβαιώσει ότι όλοι που αναπτύσσουν τεχνική νοημοσύνη το κάνουν με ασφάλεια. Η τεχνική νοημοσύνη που υπάρχει τώρα δεν είναι τόσο επικίνδυνη, απλά επηρεάζει την αγορά εργασίας, θα χαθούν επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Όμως η ψηφιακή σούπερ νοημοσύνη είναι ο κίνδυνος και εκεί θα πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας για αρμονική συμβίωση με τον άνθρωπο. Η στενή σύζευξη μεταξύ συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης και ψηφιακής νοημοσύνης θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και με τη συνένεση όλης της ανθρωπότητας και αυτό είναι η δική μου άποψη, την οποία έχω θέσει το τέλος για τη συνένεση, γιατί βλέπετε στη σύγχρονη εποχή γίνονται τόσα πολλά πράγματα που μας επηρεάζουν χωρίς κανείς να μας ρωτάει. Κάποιοι παίρνουν την πρωτοβουλία και τα κάνουν έτσι αυθαίρετα. Τώρα φεύγουμε από αυτό το θέμα. Έκλεισα τις δύο απόψεις του Χαράρη και του Mr. Musket και τώρα πάμε στα μέσα ενημέρωσης. Θα περίμενε κανείς στα μέσα ενημέρωσης να ενημερώνουν το κοινό για τεκμενόμενα που αφορούν το κοινό. Ανταυτού παπαγαλίζουν αυτό που τους υπαγορεύουν. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει ότι δημοσιογράφοι από διαφορετικά κανάλια σε διαφορετικές τοποθεσίες παπαγαλίζουν ακριβώς το ίδιο κείμενο και προφανώς χρησιμοποιούν την ίδια βάση δεδομένων ή την ίδια τεχνική νοημοσύνη που τους υπαγορεύει τι θα πούν. Δίδεται εδώ η διεύθυνση. Αυτό που λένε είναι «They are sharing bias and false news after all become too common in social media worldwide. Some media outlets publish these same fake stories without checking the facts first». Και βλέπουμε εδώ ότι πάνε απευθείας εναντίον όλων εκείνων που κάνουν δημοσιεύσεις που δεν ελέγχονται από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Και εδώ δίνω αυτή τη φωτογραφία. Όλοι αυτοί που βλέπετε λένε το ίδιο πράγμα, ακριβώς με την ίδια συχνότητα, λες και είναι χοροδία και έχουν μπροστά τις παρτιτούρες και έναν μαέστρο να τους συντονίζει. Έτσι. Είναι το κατάντημα της σύγχρονης εποχής, νομίζω, αυτό εδώ που βλέπουμε εδώ πέρα. Τώρα πάμε στα ηθικά διλήμματα. Όλες αυτές οι εξελίξεις υψηλής τεχνολογίας είναι εντάξει.
εκτός από το πρόβλημα που σχετίζεται με την εξέλιξη της μηχανής σε μια οντότητα με δικές πρωτοβουλίες, δική της βούληση και δικά της κίνητρα, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί μέσω της διαδικασίας αυτομάθησης. Για παράδειγμα, εφαρμογές της τεχνικής νοημοσύνης σε πεδία μάχης επιτρέπουν σε μηχανές όπως mini drones και εξελιγμένα όπλα να ενεργούν ανεξάρτητα, χωρίς ανθρώπινο έλεγχο και να αποφασίζουν πώς να συμπεριφέρονται. Ωστόσο, οι μηχανές που εκπαιδεύονται σε πεδίο μάχης για να εξοντώσουν ανθρώπους δημιουργούν το ερώτημα. Εδώ έχω διάφορα ερωτήματα σχετικά με τα ηθικά διλήμματα. Είναι ηθικό για τους ανθρώπους να θέλουν να εξοντώσουν άλλους ανθρώπους και να εκπαιδεύσουν και να εκπαιδεύσουν τη μηχανή να το κάνει? Είναι ο 21ος αιώνας, προσέξτε το. Έτσι, είμαστε στον 21ο αιώνα, που λέει και ο Χαράρη. Έτσι, και είδατε τι είπε, ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Ένα άλλο ερώτημα θα μπορούσε να είναι, είναι δυνατόν οι άνθρωποι να αποκτήσουν τέτοιο μορφωτικό ή πνευματικό επίπεδο ώστε να μπορέσουν να λύσουν τις διαφορές τους χωρίς να προσπαθήσουν να εξοντώσουν ένα τον άλλον και να χρησιμοποιήσουν την νόησή τους και την τεχνητή νοημοσύνη στις μηχανές για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής? Ορίστε, εδώ είμαστε. Επιπλέον, το τελευταίο ερώτημα θα μπορούσε να είναι, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ηθική γενικής αποδοχής να βοηθά τους ανθρώπους να ανεβάσουν το μορφωτικό και το πνευματικό τους επίπεδο και να χρησιμοποιήσουν την νόησή τους για επικοδομητικούς και όχι καταστροφικές ενέργειες, ώστε να κάνουν το σωστό καλό και να αποφεύγουν το λάθος κακό? Μια θετική απάντηση στην τελευταία ερώτηση θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν την αρετή και να τη μεταφέρουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στις μηχανές, αποφεύγοντας έτσι τις ενέργειες εξόντωσης της ανθρωπότητας και αποκτώντας καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ιδέα είναι να οικοδομηθεί η ανθρώπινη ηθική πάνω σε επιστημονικές βάσεις και για την επίτευξη ποιοτικής ζωής, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους με τη φορά της τεχνητής νοημοσύνης στις μηχανές. Ο επιστημονικός τρόπος τώρα για αναζήτηση τέτοιων βάσεων είναι η εξέταση νόμων και κανόνων που διέπουν την ομαλή λειτουργία των οντοτήτων στη φύση. Είμαστε μέρος της φύσης και εκεί πέρα πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς θα βάλουμε αυτούς τον ηθικό φραγμό. Παρατηρούμε ότι οι νόμοι στη φύση είναι υποχρεωτικοί και απόλυτοι και όλες οι οντότητες πρέπει να τους υπακούν. Αν για παράδειγμα κάποιοι πούν δεν αναγνωρίζω τον νόμο της βαρύτητας και πέσουν στον γκρεμό, θα αντιμετωπίσουν άμεσα τις συνέπειες της μη τήρησης του νόμου της βαρύτητας. Από το άλλο μέρος, οι κανόνες ρυθμίζουν την ομαλή λειτουργία των οντοτήτων στη φύση και έχουν όρια ανοχής και εξαιρέσεις. Προσέξτε το αυτό. Και ο λόγος που τα έχουν αυτά είναι για να έχουμε εξέλιξη και ποικιλότητα. Αυτά δηλαδή τα όρια ανοχής και εξαιρέσεις. Έτσι λειτουργούν τα όντα σχεδιασμένα, αν πούμε ότι η φύση τα έχει σχεδιάσει. Τέτοια όρια εκφράζονται συνήθως επιστημονικά με στατιστικές παραμέτρους, διακύμανση, τυπική απόκληση, όρια προδιαγραφών κλπ. Ένας θεμελιώδης κανόνας στη φύση είναι η ισορροπία και ισχύει για όλες τις οντότητες στη φύση, ώστε να έχουν ομαλή λειτουργία, όντα σε αρμονία με τη φύση και περιλαμβάνει όλους τους άλλους κανόνες. Ο κανόνας της ισορροπίας περιλαμβάνει όλους τους κανόνες. Ας πάρουμε για παράδειγμα την τροχιά της γης από την περιστροφή της γύρω από τον ήλιο. Είναι η ισορροπία δύο δυνάμεων. Της έλξης, αμοιβαίας έλξης και άποσης λόγω περιστροφής. Και μάλιστα η τροχιά ποτέ δεν είναι η ίδια. Έχουμε μια μέση τροχιά και αν φύγει παραπάνω από όσο πρέπει από τη μέση τροχιά η γη, μπορεί να χαθεί στο διάστημα ή να συγκρουστεί με τον ήλιο. Δηλαδή, εκτός ισορροπίας, εκτός των ορίων ανοχής της ισορροπίας, έτσι, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε κάτι κακό, έχουμε αρρώστια. Το ίδιο συμβαίνει με το στομάχι. Αν τα οξέα είναι παραπάνω από ένα όριο ή λιγότερο, έχουμε αρρώστια. Ή η χτύπη της καρδιάς, ή η αρτηριακή πίεση. Δηλαδή, παντού στη φύση, η ομαλή λειτουργία των οντοτήτων πρέπει να υπακούει στον κανόνα της ισορροπίας. Και εκεί έχουμε τα όρια ανοχής και τις εξαιρέσεις. Η επιστημονική βάση τώρα για την ηθική θα πρέπει να δημιουργήσει κανόνες με όρια ανοχής που να βοηθούν την ανθρώπινη νόηση και τις ανθρώπινες πράξεις που προκύπτουν από αυτή να είναι επικοδομητικές και σωστές. Μπορούμε να επιτύχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα καθιερώνοντας την εσωτερική ισορροπία για την απόδοση της ανθρώπινης νόησης και την εξωτερική ισορροπία για την απόδοση της ανθρώπινης δράσης. Ο άνθρωπος, δηλαδή σαν οντότητα, πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί, όχι στις αγορές, και να πούμε μέσα του ο άνθρωπος μπορεί να έχει ισορροπία. Και ποια είναι αυτή?
και έξω οι πράξεις του μπορεί να είναι και τι είναι αυτό, πώς μπορεί να γίνει. Αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί, ας παρουσιάσουμε βασικά χαρακτηριστικά της παιδείας και μετά δύο επιστημονικές δομές που αναπτύχθηκαν από δύο διάσημους φιλόσοφους, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, απαραίτητες για την ανύψωση της ανθρώπινης νόησης σε υψηλότερα επίπεδα. Τα βασικά χαρακτηριστικά τώρα της παιδείας που στοχεύει στον ενάρετο άνθρωπο και είναι αυτά της ελληνικής παιδείας. Οι Έλληνες είπαν ότι παιδεία είναι η θεραπεία του πνεύματος. Δηλαδή ανάπτυξη αξιών. Και όταν το σώμα ασθενή χρειάζεται ιατρική περίθαλψη, όταν το πνεύμα ασθενή χρειάζεται παιδεία. Στη συνέχεια λένε, παιδεία είναι η αρμονία με τη φύση. Παραδείγματος χάρη να είναι ενάρετη με ελάχιστη προκατάληψη. Και εδώ πρέπει να υπακούει, όπως είπαμε, στους νόμους της φύσης. Και τέλος, παιδεία είναι η αίσθηση του ωραίου. Έτσι. Και αυτό πρέπει να καλλιεργείται στα σχολεία. Αυτά τα τρία πράγματα που δεν τα έχω ακούσει εγώ σε κανένα σχολείο. Μόνο στο Πολυτεχνείο από τον καθηγητή της φιλοσοφίας άκουσα το τελευταίο για την αίσθηση του ωραίου. Τον κύριο Νιάνια που ήταν και γείτονάς μου εδώ στη Λέσβο. Τώρα, η επιστημονική βάση για την... Ας δούμε τώρα τις δύο δομές, την πλατωνική και την αριστοτελική. Η πλατωνική που είναι η εσωτερική ισορροπία μας λέει το εξής. Προσπάθεια για επάρκεια λογικής να ισορροπεί την επιθυμία και το θυμό. Αυτό είναι το εσωτερικό μας. Δηλαδή έχουμε επιθυμίες, θυμό και λογική. Και η λογική πρέπει να μπορεί αυτά τα δύο πράγματα να τα ισορροπεί. Ό,τι είναι εκτός ισορροπίας είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι το κακό που λέμε. Και πρέπει να μαθαίνουμε στο χώρο της παιδείας διαχείριση επιθυμίας και διαχείριση θυμού. Αυτά τα δύο δεν τα έχω δει σε κανένα σχολείο. Διαχείριση θυμού έμαθα από τον Αμερικάνικο στρατό ότι μαθαίνουν τέτοια για να μην κάνουν έκτροπα όταν είναι μπροστά σε μάχες. Τώρα το αριστοτελικό εξωτερική ισορροπία αφορά τις πράξεις μας, από μας και έξω δηλαδή. Προσπάθεια η σκέψη και η πράξη να μην είναι ελλιπείς, ούτε υπερβολές, αλλά εντός της μεσότητας της αρετής, όπως την οριοθετεί ο Αριστοτέλης. Και εκτός της μεσότητας της αρετής, εδώ έχουμε πάλι το ανθρώπινο λάθος. Μία αρετή είναι η κακία, η προκατάληψη και ο δόλος. Ο Πλάτωνας στο μοντέλο του παρουσιάζει αυτό εδώ το παράδειγμα, το θυμό με ένα τρελό άλογο, την επιθυμία με ένα τυφλό άλογο και ο Ηνίοχος προσπαθεί να οδηγήσει την άμαξα με τα δύο άλογα στο σωστό δρόμο που είναι ο δρόμος της αρετής και εδώ μπορούμε να συνδυάσουμε και τον Αριστοτέλη ότι η απόλυτα σωστή λογική δεν είναι απαραίτητο η λογική να ισορροπεί ακριβώς τις δύο αυτές δυνάμεις, μπορεί να υπολείπεται κατά λίγο ή να είναι περισσότερο και αυτό δίνει επίσης πάλι το μεσότητα της αρετής του Αριστοτέλη ή το παραδεκτά σωστό μπορούμε να πούμε εδώ. Έχουμε το απόλυτα σωστό του Πλάτωνο και βελτιωμένο από τον Αριστοτέλη, το μαθητή του, το παραδεκτά σωστό σε αυτό εδώ το διάγραμμα. Τώρα για την εξωτερική ισορροπία μπορούμε να πούμε αυτό το παράδειγμα. Μια δράση που μπορεί να έχει ένα άτομο χωρίς φυσικούς περιορισμούς είναι να προχωράει σε ένα ίσιο δρόμο και συναντάει ένα εμπόδιο. Αν σηκώσει το πόδι λιγότερο από το εμπόδιο θα σκοντάψει, αν το σηκώσει πολύ περισσότερο θα ανατραπεί. Οπότε έχουμε και εδώ ένα μεσοδιάστημα. Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης μεσότητα της αρετής. Μπορούμε να έχουμε και το πλατωνικό απόλυτο, άμα πάρουμε το μέσο όρο όλων των επιτυχών προσπαθειών, εδώ, ένα απόλυτο σημείο, που αυτό σημαίνει ότι όλα τα άλλα σημεία έχουν μια ποσότητα λάθους. Δηλαδή το απόλυτο σημείο έχει μηδέν λάθους, όλα τα άλλα έχουν κάποια ποσότητα λάθους και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτές εδώ τις παρατηρήσεις, ότι τα όρια του σωστού και του λάθους είναι σαφέστατα. Έχουμε την εκπαίδευση, για την πρώτη φορά κάποιος μπορεί να κάνει λάθος την επόμενη να πάει καλύτερα, να εκπαιδεύσει τους νευρώνες του. Το σωστό και λάθος υπάρχουν όπως είπαμε. Η μεσότητα αρετής μπορεί να είναι η διασπορά, δηλαδή η τυπική απόκληση όλων των προσπαθειών. Υπάρχουν άπειρες επιλογές εδώ και έτσι μπορούμε να ορίσουμε και την ελευθερία. Ελευθερία να έχουμε επιλογές. Και εδώ πέρα υπάρχουν άπειρες επιλογές, αλλά και όρια. Εντός ορίων οι επιλογές για να έχουμε ελευθερία, γιατί εκτός ορίων είναι ο δούλος, ο ελεύθερος. Και θα δούμε και πιο κάτω γιατί. Υπάρχουν σκοντάφτη το απέδευτο ή ο δόλος. Έτσι, από δόλο μπορεί κανείς, ενώ μπορεί να το περάσει το εμπόδιο, να σκοντάψει. Και εδώ βέβαια για
τις ηθικές αρετές. Αυτά εδώ τα όρια δεν είναι σαφή, άρα πρέπει να μπουν με ευρύτερη συνένεση και αυτό κάνουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά πρέπει οι άνθρωποι για να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει να έχουν παιδεία, όπως την εξηγήσαμε, εσωτερική και εξωτερική ισορροπία. Τώρα, η παιδεία συνεπώς πρέπει να κάνει σαφή διάκριση σωστού και λάθους. Παραδείγματος χάρη, το σωστό πρέπει να είναι η προσπάθεια για εσωτερική και εξωτερική ισορροπία. Και λέω την προσπάθεια γιατί κανείς δεν μπορεί να το πετύχει απόλυτα. Αλλά η προσπάθεια είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο ενάρετο. Το λάθος είναι και αυτό ξεκάθαρο, η διατάραξη της εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας και πρέπει να καταδικάζεται. Ενώ το σωστό και η προσπάθεια πρέπει να επιβραβεύεται. Δεν νοείται παιδεία χωρίς τον σαφή διαχωρισμό του σωστού από το λάθος, με συγκεκριμένο μέτρο σύγκρισης, όπως είπαμε εδώ. Η εσωτερική και η εξωτερική ισορροπία είναι σε αρμονία με τη φύση και καθορίζουν τον ενάρετο άνθρωπο. Αυτές αποτελούν μέτρο σύγκρισης και ό,τι τις διαταράσσει είναι αδίκεια και πρέπει να καταδικάζεται. Αυτό το νόημα έχει ζυγαριά που κρατάει στο ένα χέρι η θεά της δικαιοσύνης Θέμηδα. Με τον τρόπο αυτό, εκείνοι που διαταράσσουν την ισορροπία, εσωτερική ή εξωτερική, της ζυγαριάς, είναι η ένοχη. Και με το σπαθί που κρατάει η θεά Θέμης, στο άλλο χέρι πρέπει να τιμωρούνται. Αν ρίξουμε μια ματιά τριγύρω μας, θα διαπιστώσουμε ότι η αδικία έχει το πάνω χέρι σχεδόν παντού. Γιατί οι άνθρωποι ακριβώς δεν έχουν μέτρο σύγκρισης να την ανιχνεύσουν και να την καταπολεμήσουν. Το σχολείο δεν τη διδάσκει. Έτσι, το τονίζω αυτό. Τα μαζικά μέσα ενημέρωση, παραδείγματος χάρη, με το marketing γιγαντώνουν την επιθυμία σε βάρος της λογικής. Τα κομπόικα τύπου έργα του Hollywood γιγαντώνουν το θυμό σε βάρος της λογικής. Οι ατέρμονες και άλλες συζητήσεις που βλέπουμε στα παράθυρα απαξιώνουν τη λογική. Το επίσημο σχολείο προωθεί το σεξισμό και να σκέπτονται τα παιδιά 15 χρονών πώς θα αλλάξουν φύλο σε βάρος της λογικής και με τον άδικο αυτό τρόπο διαταράσσεται η εσωτερική ισορροπία. Αυτό έχουμε σήμερα. Αυτό είναι ο 21ος αιώνας. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ως προς την εξωτερική ισορροπία, θα αναφερθεί ένα παράδειγμα που αποτελεί και την πηγή της κάθε αδικίας που υπάρχει σε τούτο τον πλανήτη και είναι ότι σύμφωνα με το βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης Μοχάμαντ Γιούνους, δίνω εδώ πέρα την αναφορά, 5 άτομα έχουν στην κατοχή τους τον μισό πλούτο του πλανήτη. Μια τέτοια τεράστια υπερβολή εκτός μεσότητας αρετής δημιουργεί όλα τα προβλήματα που έχουμε, γιατί αυτοί μπορούν να αγοράζουν και να επιβάλλουν τους κανόνες, την τεχνητή νοημοσύνη και να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Όμως η επίσης τεράστια υπερβολή είναι η απειλή από την αλόγιστη ανάπτυξη και χρήση της τεχνικής νοημοσύνης από τα κάκιστου είδους άτομα που αναφέρει ο Μοχάμεντ Γιούνους. Επομένως, το ζήτημα της παιδείας θα πρέπει να αναπτύσσεται η ικανότητα για σαφή διάκριση του σωστού από το λάθος με μέτρο σύγκρισης ότι το λάθος είναι εκείνο που διαταράσσει την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία. Και σωστό είναι η προσπάθεια να έχει ο άνθρωπος εσωτερική και εξωτερική ισορροπία. Ένα λεπτό να πάμε στο επόμενο. Αυτό το είπαμε. Τώρα, η εκπαίδευση του ενάρετου. Άλλο παιδεία, άλλο εκπαίδευση. Έτσι, ενώ στην παιδεία είπαμε πρέπει να έχουμε την προσπάθεια για εσωτερική και εξωτερική ισορροπία, στην εκπαίδευση πρέπει να δημιουργούμε αυτό που είπαμε, να δημιουργούμε ποιότητα, δηλαδή ικανότητες να φτιάχνουμε πράγματα. Δεξιότητες, να δημιουργούμε δεξιότητες. Τώρα, στην περίπτωση τη σύγχρονη εποχή, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους υπολογιστές, πρέπει ο κάθε εκπαιδευόμενος για να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σαν εργαλείο, θα πρέπει να γίνεται, να προσπαθεί να γίνεται πιο έξυπνος από τη μηχανή. Να μην γίνεται δηλαδή απλά πατητής πλήκτρων και αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης από εδώ και πέρα. Έχει μεγάλη σημασία η εκπαίδευση του επίσημου σχολείου να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις από την τεχνική νοημοσύνη, ώστε αφενός να υπάρξει μια αρμονική συμβίωση και αφετέρου να μπορούν να κινούνται άνετα στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, η εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία δεξιοτήτων που ο εκπαιδευόμενος θα προσπαθεί να είναι πιο εξυπνός από τη μηχανή.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης χρησιμοποιείται ο διδακτικός συνδυασμός, ανάλυση του προβλήματος με μαθηματικά, σύνθεση με πληροφορική και δημιουργία λογισμικού, τρέξιμο του συστήματος και επαλήθευση της θεωρητικής ανάλυσης. Υπόψη ότι τα μαθηματικά δίνουν στην περιορισμένη ανθρώπινη νόηση απεριόριστες δυνατότητες. Προσέξτε το αυτό. Έτσι, αυτά είναι τα μαθηματικά. Και αποτελούν την κινητήριο δύναμη της φιλοσοφίας, η οποία χωρισμένη από τα μαθηματικά σήμερα είναι νεκρή. Σήμερα δεν υπάρχει φιλοσοφία. Γι' αυτό έχουμε όλο αυτό το μες, όλο αυτό που είπα τον 21ο αιώνα, όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν, είναι γιατί η φιλοσοφία είναι νεκρή. Δεν υπάρχει φιλοσοφία. Η γνώση της πληροφορικής και συγκεκριμένα η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας λογισμικού στους εκπαιδευόμενους σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος για να κάνει ο άνθρωπος την καλύτερη και αρμονικότερη σύνδεση με τη μηχανή. Γιατί δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τη μηχανή αν δεν ξέρουμε τι είναι η μηχανή. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι η μηχανή αν δεν ξέρουμε πληροφορική, να χρησιμοποιούμε την πληροφορική σε επίπεδο ανάπτυξης λογισμικού. Μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση, την ομαλή σύνδεση. Εδώ δίνεται ένα σχήμα για τη μαθησιακή μονάδα που έχει το υπομελέτη θέμα για το οποίο συγκεντρώνουμε, κάνουμε την επιστημονική ανάλυση με μαθηματικά, εξισώσεις, βιβλιογραφία και ό,τι άλλο χρειάζεται. Από αυτά όλα βγάζουμε τον αλγόριθμο που μπορεί να προγραμματιστεί στον υπολογιστή και να φτιάξουμε το λογισμικό. Τρέχουμε το λογισμικό, παίρνουμε τα αποτελέσματα και αυτό μας βοηθάει στην παγίωση της γνώσης. Κάνουμε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αυτό μας βοηθάει για περισσότερη επιστημονική ευμάθηση και αναφορά. Εγώ εφαρμόζω αυτήν εδώ την τακτική από το 1980 που άρχισα έγινα καθηγητής στο Fresno State. Με άριστα αποτελέσματα, καταπληκτικά αποτελέσματα. Και βέβαια πάλι θα επαναλαμβάνω, κάθε εκπαιδευόμενος για να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σαν εργαλείο θα πρέπει να γίνεται πιο έξυπνος από τη μηχανή και όχι να είναι πατητής πλήκτρων. Το προηγούμενο σχήμα είναι ένα παράδειγμα προετοιμασίας μονάδας γνώσης, όπου καθορίζεται το υπομελέτη ζήτημα και από το απίθμενο πηγάδι της επιστημονικής γνώσης που υπάρχει στη βιβλιογραφία αντλείται το επιστημονικό υλικό που είναι απαραίτητο για την ανάλυση του ζητήματος. Στη συνέχεια δημιουργείται ένας αλγόριθμος με κατανοητά βήματα που όταν ακολουθηθούν λύνεται ένα πρόβλημα και εν συνεχεία υλοποιείται σε πρόγραμμα υπολογιστή, δηλαδή λογισμικό. Τρέχουμε το λογισμικό και παίρνουμε τα αποτελέσματα. Γίνεται αξιολόγηση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων και αυτό παγιώνει τη γνώση σχετικά με την επιστημονική ανάλυση που έγινε και δημιουργεί κίνητρα για περαιτέρω επιστημονική εμβάθυνση. Στον ιστότομο που ακολουθεί είναι ένα πλήρες τέτοιο παράδειγμα, δικό μου παράδειγμα αυτού του είδους. Συμπεράσματα. Η τεχνική νοημοσύνη με την όποια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου αρκεί ο άνθρωπος να θέσει με επιστημονικό τρόπο το απαραίτητο ηθικό πλαίσιο αρχών και αναφέρω εδώ πάλι την εσωτερική-εξωτερική ισορροπία, αρμονία με τη φύση και όλα αυτά που είπαμε που θα καθορίζει τις εξελίξεις αυτές. Για να μπορέσει όμως να το κάνει αυτό πρέπει να αποβάλει τα στοιχεία που συντηρούν τη μιζέρια του και τον αποτρέπουν να ακολουθήσει το δρόμο της αρετής. Τα στοιχεία αυτά είναι δομικά και εύκολα ανιχνεύσιμα με το απλό κριτήριο ότι διατεράσουν την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία. Συνεπώς, για να αποφευχθούν οι απειλές από τις μηχανές, θα πρέπει πρώτα οι άνθρωποι να αποκτήσουν παιδεία και να οικοδομήσουν την ηθική τους δομή πάνω στην εσωτερική και εξωτερική ισορροπία, όπως αναλύθηκε παραπάνω, για να είναι ενάρετοι και στη συνέχεια να δημιουργήσουν και να μεταφέρουν την τεχνική νοημοσύνη στις μηχανές. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να εκπαιδευτούν για να αποκτήσουν δεξιότητες, στοχεύοντας να είναι πάντοτε πιο έξυπνοι από τις μηχανές, ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά με τις μηχανές και να έχουν άνετη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εδώ είναι οι αναφορές. Και τελικά, εδώ έχω φέρει τη θεά Θέμηδα, θεά της δικαιοσύνης, να έχουμε κατά νου το μέτρο σύγκρισης. Εκείνη που διαταράσει την ισορροπία είναι η ένοχος και τον τιμωρεί με το σπαθί της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Μας καθηλώσατε όλους απόψε και ιδιαίτερα
Χαίρομαι διότι επί 2 χρόνια την παιδεία αυτή την οποία σήμερα μας αναπτύξατε και την τεχνική νοημοσύνη την εφαρμόσαμε διαδίδοντας σε όλον τον κόσμο μαθήματα ελληνικής παιδείας και ήμουν τυχερός με ευλογία Θεού ότι συμμετείχα σε αυτό το χείρημα του εργαστηρίου το οποίο έδωσε άριστα αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές τους οποίους είχατε και φυσικά στον εκπαιδευτικό κόσμο. Τώρα θα ήθελα να σας κάνω εγώ μια ερώτηση πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος. Κατά τον Χαράρη, οι θεωρητικοί της τεχνικής νοημοσύνης ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο. Καταργούν δηλαδή τον άνθρωπο και τον Θεό. Θα αντικατασταθεί και ο Θεός. Δεν θέλω να μπω μέσα σε θεοκρατικά ζητήματα, αλλά οπωσδήποτε σε άλλη συνέντευξη ο Χαράρη λέει ότι όλοι οι θεοί που έχουμε είναι λάθος, εκτός από τον Θεό. Έτσι. Επομένως, κάθε θρησκεία, δηλαδή, θέλω να πω, στηρίζει το δικό της δόγμα κλπ. Και αυτό συμβαίνει. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός είναι μέσα μας, σε όλους τους ανθρώπους. Τη στιγμή που κάνουμε το ερώτημα ποιος έφτιαξε όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας, έτσι, τη φύση δηλαδή, έτσι, γιατί δεν μπορεί να βγει και έτσι μόνη της, ή και εμάς τους ίδιους, έτσι, πρέπει να υπάρχει μια δύναμη, μια θεϊκή δύναμη που να το έκανε αυτό. Και από εκείνη τη στιγμή που θέτει κάποιος ένα τέτοιο ερώτημα, πάβει να είναι άθεος και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος άθεος, υπό αυτή την έννοια. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Καραμίτσο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χατζόπουλο για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που την παρακολούθησα χωρίς να αφαιρεθώ ούτε ένα λεπτό που είναι ο κανόνας όταν ακούς ομιλίες. Κάποιο διάστημα αφαιρείσαι και χάνεις κάποια πράγματα. Εδώ μπόρεσα και τα παρακολούθησα όλα. Ήθελα να πω μόνο για την καταστροφή που μπορεί να προκληθεί μέσω τεχνικής νοημοσύνης. Υποτίθεται ότι τα υποκείμενα αυτής της καταστροφής θα πιστεύουν άνευ κρίσεως σε αυτά τα οποία δεν τους εκπέμπουν, τις πληροφορίες που τους εκπέμπουν. Εάν έχουν κρίση και βάζουν στον έλεγχο της λογικής τους την πληροφορία, δεν είναι σίγουρο ότι θα επηρεαστούν. Αυτό είναι το ένα το θέμα, το κάνω και ως ερώτηση. Το άλλο, η τεχνική νοημοσύνη αφήσατε εσείς το ενδεχόμενο να είναι και υποφελής. Σκέφτομαι ότι ήδη υπάρχουν μερικές εφαρμογές υποφελής, για παράδειγμα, για τη διάγνωση ασθενειών. Ένας αλγόριθμος βάσει του οποίου συμπληρώνει τα ερωτήματα ως απαντήσεις ο χρήστης και βρίσκει ποια είναι η πιθανότερη νόσος από την οποία πάσχει το άτομο. Και σκέφτηκα μήπως θα μπορούσε ερώτηση σας η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί και στην διακυβέρνηση κρατών. Δηλαδή, γιατί σώνει και καλά πρέπει ένας άνθρωπος κάθε φορά να αποφασίζει αν θα γίνει το ένα ή το άλλο και μετά από κάθε αλλαγή κυβέρνησης να αλλάζει όλη η κυβερνητική πολιτική προς άλλη κατεύθυνση, ενώ το ιδανικό καλύτερο μπορεί να βρεθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Α, και μια μικρή παρατήρηση ότι για να υπάρχει γνώση φιλοσοφίας πρέπει να υπάρχει ανθρωπιστική παιδεία. Εκεί που πάσχει η σημερινή παιδεία είναι ότι έχει εξελιχθεί σε τεχνοκρατική. Αν σκεφτείτε ότι από την δεύτερη ηλικίου και μετά αρχίζουν οι λεγόμενες δέσμες και πάρα πολλοί μαθητές κατευθύνονται προς την εκπαίδευση που αφορά μαθηματικά, φυσική, χημεία και πάβουν να διδάσκονται την αρχαία φιλοσοφία ουσιαστικά. Ναι, βασικά να ξεκινήσω από τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία έχει χάσει το νόημα της, είναι νεκρή, όπως είπα, από την άποψη ότι πρώτον δεν θεωρείται μητέρα των επιστημών, που πρέπει να είναι, που να εμπεριέχει όλες τις επιστήμες.
και ιδιαίτερα το μεγαλύτερο εργαλείο για να μπορέσει κανείς να είναι φιλόσοφος είναι τα μαθηματικά. Αυτό ζητούσαν οι αρχαίοι με το μηδής αγιομέτρητος Ισίτο. Το Λύκειο γενικά εδώ στην Ελλάδα είναι καταστροφή των παιδιών. Είχα 3 παιδιά που πέρασαν από το Λύκειο και το ξέρω από πρώτο χέρι. Και εκεί πέρα και μετά έρχονται στο Πανεπιστήμιο και περνάνε 2 χρόνια για να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα σε Λύκειο και Πανεπιστήμιο. Έτσι, είναι τέλος πάντων όλα λάθος σχεδιασμένα εδώ πέρα. Τώρα για την τεχνική νοημοσύνη και το δεύτερο ερώτημα που θέσατε. Πράγματι, και σε οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, μπορεί να το βάλει μέσα σαν γνώση, μέσα στις βάσεις δεδομένων και να φτιάξει ένα αλγόριθμο ώστε από όλες τις επιλογές που έχει, παραδείγματος χάρη οι πολιτικές, η εξωτερική πολιτική, και νομίζω ότι χρησιμοποιείται τώρα αυτό από τους πολιτικούς. Ήδη χρησιμοποιείται. Μπορεί από όλες τις επιλογές που έχει να έχει ένα αλγόριθμο που να το βελτιστοποιεί και να πάρει το βέλτιστο από αυτό. Έτσι συνήθως γίνεται και μπορεί να είναι με την ιατρική, με την νομική, με οποιαδήποτε επιστήμη. Το πρώτο ερώτημα το άκουσα αλλά δεν το κατάλαβα. Ναι, λίγο το μικρόφωνο. Είχα πει για την καταστροφή μέσω τεχνητής νοημοσύνης ότι για να επέλθει σε κάποιον άνθρωπο πρέπει να δέχεται ακρίτως αυτά που του μεταδίδει η πληροφορία. Εάν βάζει την κριτική σκέψη κάθε τι που γίνεται αποδέκτης, δεν νομίζω ότι σίγουρα θα τον καταστρέψει. Όχι, υπό αυτή την έννοια η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο ηλεκτρονικά, πιάνει τα σήματα του εγκεφάλου. Άσε που μπορεί να μπει και με καλώδια, παραδείγματος, αλλά με καλώδια είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να μπουν πάρα πολλά καλώδια. Αλλά μπαίνει μόνο από τις συχνότητες που εκπέμπει ο εγκέφαλος, από εκεί διεισδύει. Και όλα αυτά που είπα για τις κεραίες και λοιπά είναι αυτό. Πιάνουν τα σήματα του εγκεφάλου, στέλνουν οι ίδιοι σήματα και τον προγραμματίζουν ή τον αποπρογραμματίζουν. Με τα σήματα που παίρνουν από τον εγκέφαλο καταλαβαίνουν πώς αντιδρά, οι νευρώνες και λοιπά, όλοι αυτές οι συνάψεις και πώς όλα αυτά λειτουργούν και με τον τρόπο αυτό μπορούν και επεμβαίνουν μέσα. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην αντιπρόεδρο του ΙΤΑ. Λίγο τα όρια θεωρίας συνωμοσίας αυτό. Λοιπόν. Ο ίδιος ο Χαράρη λέει ότι δεν είναι όρια συνωμοσίας. Είναι κάτι που γίνεται. Κύριε Βόγκολη, μπορώ να έχω το λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Ναι, πέστε μας. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις για τον κύριο Χατζόπουλο. Καταρχήν, η τεχνική νοημοσύνη είναι μέρος της τετάρτης Digital Revolution. Και τη δεύτερη ερώτηση, ποιο βιβλίο συστήνεται από τα βιβλία τα πολλά που έχει γράψει ο Χαράρη? Ο ίδιος ο Χαράρη λέει, ή μάλλον νομίζω το World Economic Forum λέει ότι είναι η τέταρτη revolution, η τεχνική νοημοσύνη. Αλλά το World Economic Forum τι είναι? Είναι μια ομάδα ανθρώπων ελιτών οι οποίοι παίρνουν εκεί πέρα και εκπαιδεύουν ανθρωπάκια που διεισδύουν μέσα σε κυβερνήσεις. Ο ίδιος ο Σβάμπ το λέει. Και ελέγχουν τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις κρατών. Αυτό το πράγμα είναι το World Economic Forum. Τώρα για ποιο βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει βιβλία. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε μερικά από τα βίντεο που έχει ο Χαράρη. Έχει πάρα πολλά βίντεο στο διαδίκτυο και εκεί διαφημίζει τα βιβλία του. Ποια είναι. Τώρα είναι, μου διαφεύγει την προσοχή το πρώτο και πιο σημαντικό, αυτό που πούλησε κάποια εκατομμύρια βιβλία. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει της προσοχής. Ήταν ένα το Χομοντέους. Αυτό δεν είναι το πρώτο. Ένα κοστά. Ναι, είναι ένα στη συνέχεια. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
Και τώρα θα δώσω το λόγο στην αντιπρόεδρο του ΙΧΑ, την καθηγήτρια κυρία Νίνα Γκατζούλη. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα κύριε Χατζόπουλε. Υπέροχη η παρουσίασή σας. Ήμουν και εγώ τυχερή που είχα πάρει ένα χρόνο την τάξη σας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, λέει κάτι ο Χαράρη, αν πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν πόλεμοι χωρών, εθνών, μεταξύ άλλων εθνών. Και όπως φαντάζομαι, θα είναι μηχανοκίνητοι αυτοί οι πόλεμοι. Δεν θα πολεμούν άνθρωποι, άτομα, αλλά μηχανές. Και το έχω δει αυτό, ρομπότ. Λέει κάτι ο Χαράρη, πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια τέτοια καταστροφή, γιατί πράγματι θα είναι καταστροφή, καταστροφικό αυτός ο πόλεμος για την ανθρωπότητα. Ναι, βασικά ο Χαράρη είναι ιστορικός και κυρίως αναφέρεται σε αυτό που συμβαίνει σήμερα πάνω στην υψηλή τεχνολογία και προσπαθεί να δει πώς θα εξελιχθεί αυτό στο μέλλον. Κάνει δηλαδή προέκταση στο μέλλον. Τώρα για τους πολέμους, οι πολέμοι και ο Ηράκλητος που είπε πατήρ πάντων πόλεμος. Ο πόλεμος είναι κάτι κατά την άποψή μου και με την έννοια που, αυτή που είπε ο Ηράκλητος, που μπορεί να συμβαίνει ακόμη και στα μέλη μιας οικογένειας όταν θέλουν να επιβάλλουν κάποιες απόψεις, διεκδικήσεις και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, από αυτή την έννοια, πόλεμος πάντα θα υπάρχει. Τώρα, μεταξύ κρατών, αν θέλει το ένα κράτος, όπως αντιμετωπίζουμε εμείς προβλήματα τώρα με την Τουρκία κλπ. Αυτά, νομίζω, στον 21ο αιώνα έπρεπε να υπάρχει, να εξελιχθεί ο άνθρωπος, να έχει αυτό που είπα, τις φιλοσοφικές βάσεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι ανύπαρκτη η φιλοσοφία, γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει αυτά τα ζητήματα. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το μες που είμαστε σήμερα. Και σίγουρα αυτά χρησιμοποιούνται και τώρα, και τα ρομπότ και μηχανήματα, όπως είπα, όπως είναι τα drones που παίρνουν μόνα τους πρωτοβουλία και άλλες, ακόμη και οβίδες έξυπνες υπάρχουν που πάνε, αν ο στόχος μετακινηθεί, να τον κυνηγήσουν και να τον χτυπήσουν. Δηλαδή αυτά γίνονται σήμερα. Οι πόλεμοι μάλιστα σήμερα γίνονται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και είναι ατύχημα ο άνθρωπος, δηλαδή όλη αυτή τη γνώση, αυτή την τεχνολογία, όλα αυτά να τα χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό. Αλλά πίσω από όλα αυτά είναι αυτή που είπα για το Nobel Prize Ειρήνης, το Μοχάμεντου Γιούνους, που λέει ότι 5 άτομα κινούν τα νήματα. Αυτά τα 5 άτομα, η ελίτ γύρω από αυτούς, κοιτάζουν τα συμφέροντά τους και κάνουν αυτά τα πράγματα. Και οι άνθρωποι ακριβώς δεν έχουν αυτή τη ικανότητα, δεν την έχουν αναπτύξει το σχολείο, δεν τους διδάσκει να έχουν τα κριτήρια να δουν ποιοι ξεπερνούν τις ισορροπίες και να τους καταδικάσουν, να πάρουν το ξύφος της θεάς θέμιδας και να τους κυνηγήσουν. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον αγαπητό μας κύριο Παναγάκο. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια κύριε καθηγητά. Θέλω να τονίσω και εγώ ότι αισθάνομαι υπερήφανος που μετήχα της ημετέρας παιδείας, των μαθημάτων δηλαδή, για την ελληνική παιδεία που διδάξατε. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις που συνδέονται και με την ερώτηση του κυρίου Βόγολη, του στρατηγού, και η άλλη του καθηγητού, του κυρίου Καραμίτσου. Πρώτα με του κυρίου Καραμίτσου. Ήθελα να ρωτήσω, εκτός από την, ας πούμε, την νοημοσύνη, την πνευματική, την νοητική, πρέπει να υπάρχει και η συναισθηματική νοημοσύνη, αν δεν κάνω λάθος. Τουλάχιστον έτσι τελευταίες έρευνες λένε. Αυτή η συναισθηματική νοημοσύνη, που μπορεί να πούμε ότι είναι και η παιδεία μας, η οποία μας κατευθύνει, δηλαδή είναι η κατεύθυνση που δίνουμε στο βέλος, που είναι η εκπαίδευση. Ή αλλιώς, ας πούμε, θα μπορούσαμε επίσης να θεωρήσουμε τον, μπορώ να κάνω και λάθος, να με διορθώσετε αν έτσι, τον εγκέφαλο ως το σκληρό δίσκο και το λογισμικό του, το οποίο τρέχει το σκληρό δίσκο,
είναι η συναισθηματική νοημοσύνη ή άλλως η παιδεία η οποία κατευθύνει τον εγκέφαλο να πάρει αποφάσεις. Αυτή την συναισθηματική νοημοσύνη, αν είναι έτσι όπως θα λέω, η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να την επηρεάσει. Και δεύτερο, αν θέλετε να το πω τώρα, να την ερώτηση, να συνδέσω με κάτι που είπε ο κύριος Βόγκολης, με τον Θεό. Είχε αναπτύξει κάποτε ο Διονύσιος, ο αεροπαγίτης, και το εξέλιξαν αυτή η θεωρία και άλλοι αργότερα, για το γνώφο αγνωσίας και μιλής, δηλαδή το σκοτάδι άγνοιας που πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν το κάναμε με σημερινά δεδομένα, αν παίρναμε όλες τις φωτογραφίες ή όλες τις πληροφορίες που έχουμε για ανθρώπους ή για πρόσωπα και για το πώς κινείται κάποιος, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι κάτι άλλο. Ο Θεός είναι, όπως είπατε κι εσείς, θα το βρει ο καθένας μέσα του. Θα αρχίσει να φωλιάσει μέσα του ο Θεός ο ίδιος. Άρα, αυτή είναι αυτό που συνδέεται με την ερώτηση του κυρίου Βόγκολη. Μπορεί έτσι η τεχνική νοημοσύνη που βλέπει όλες τις φωτογραφίες και κανονίζει και βλέπει, καταλαβαίνει ποιο σκύλο είναι αυτό ή ο άλλο. Μπορεί να μας επηρεάσει σε αυτό που έχουμε μέσα μας στο Θεό. Και μπορούμε να συνδέσουμε και τις δύο τις ερωτήσεις, αν την παιδεία δηλαδή και τη συναισθηματική νοημοσύνη και αυτό που έχουμε μέσα στο Θεό, αν μπορεί αυτό να το επηρεάσει η τεχνική νοημοσύνη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και συγγνώμη αν με πληγόρησα. Τώρα, σύμφωνα με αυτά που μας είπε και ο Χαράρη αλλά και ο Μίστερ Μάσκεντ, σχετικά με το πώς μπορεί να μας επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπα, όπως είπαν και οι δύο, μπορεί να μας υπαγορεύσει τι αισθήματα πρέπει να έχουμε ή τι αποφάσεις θα πάρουμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι ήδη έχουν κάνει πειράματα σε αυτό το σημείο. Δεν ενδεχομένως ακόμη να μην τα έχουν ολοκληρώσει, αλλά προχωράνε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για το άλλο, για τα συναισθήματα που επηρεάζουν τις σκέψεις μας, ξανά οι σκέψεις μας βασίζονται πάνω στην επιθυμία και το θυμό. Και τα συναισθήματα είναι απόρρια της επιθυμίας. Δηλαδή, αν δεν πραγματοποιηθεί η επιθυμία, έχουμε λύπη. Αν πραγματοποιηθεί, έχουμε χαρά. Είναι δηλαδή πάντα πίσω από τα συναισθήματα είναι η επιθυμία και ο θυμός. Αυτό έχω να πω. Και ξανά πάλι, το Θεό, εάν ψάξουμε προσεκτικά μέσα μας και όπως είδατε μέσα στην τάξη ελληνική παιδεία που είχαμε κάνει, με μαθηματικά μπορούσαμε να αποδείξουμε μια ιδιότητα του Θεού, ότι είναι αλάθητος, δηλαδή δεν κάνει λάθη. Και εξαιτίας αυτού, η αρετή του πάει από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο, αν το θυμάστε. Και αυτό είναι γιατί τον έχουμε μέσα μας, αλλά πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο, μόνο μέσα μας, αν ψάξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Βάρσου. Κύριε Χατζόπουλε, έχω ασχοληθεί και ήξερα αυτά που είπατε, τα φοβερά πραγματικά. Αλλά πείτε μου, υπάρχει τίποτε πιο επισφαλές από το διαδίκτυο? Ο άνθρωπος και η φύση δεν είναι analog και όχι digital? Ξέρουμε ότι η παιδεία και η εκπαίδευση γίνονται με την ενεργοποίηση, το έχω ξαναπεί, των κατοπτρικών νευρώνων στον εγκέφαλο, που επιτυχάνεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω ανθρώπου. Όχι από μηχανή, όχι από κομπιούτερ, ό,τι και από τίποτα. Στην Ελλάδα μας, στη χώρα του Ιπποκράτη, υπάρχει η λεγόμενη Ελληνική Εταιρεία Ψηφιακής Ιατρικής, της οποίας παρακολουθώ όλα τα συνέδρια, τις διαλέξεις κτλ. Εξοργίζομαι. Ο άρρωστος δεν θα βλέπει πλέον γιατρό. Μόνο μέσω διαδικτύου θα γίνονται τα πράγματα. Και αλγόριθμοι, αν θέλετε, με τα λάθη τους κτλ. Καμία πρόβλεψη, καμία προληπτική ιατρική. Και ένα τελευταίο εδώ στη Βαλτιμόρη. Οι δάσκαλοι από τα σχολεία παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον. Γιατί? Γιατί δεν αντέχουν την προβληματική κατάσταση των μαθητών τους, οι οποίοι έχουν κάψει, αλλοιώσει τον εγκέφαλό τους από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, από τα κομπιούτερς, από την ηλικία των 6 μηνών.
Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έχω συζητήσει με πολλούς από αυτούς. Λοιπόν, και αναφέρω μόνο μερικά πράγματα. Τι λέτε για όλα αυτά? Είναι ένα... είναι το ζήτημα αυτό, όπως είπα, άρχισε να με προβληματίζει από το 1980, τη δεκαετία του 80. Εγώ προσωπικά το 1975 που πήγα στο University of Washington, άρχισα να ασχολούμαι αμέσως με προγραμματισμό υπολογιστών. Και το κάνω μέχρι σήμερα. Δηλαδή είμαι μέσα σε αυτό το χώρο. Και το ότι η φύση είναι αναλογική, πάντως μέσα οι νευρώνες, νομίζω, τα σήματα που δίνει ένας από τον εγκέφαλο για να ενεργοποιηθεί ένας μυς, που είναι ιόντα νατρίου, καλίου νατρίου, εναλλαγή ιόντων, αυτό δεν είναι ψηφιακό. Αυτό νομίζω είναι ψηφιακό. Δηλαδή όχι, είναι ψηφιακό. Όχι, δεν είναι digital. Δεν είναι digital, ακολουθεί κβαντική μηχανική. Μάλιστα. Και πάντως όντως στη φύση όλα λειτουργούν αναλογικά και ενδεχομένως, αλλά ακόμη και το ψηφιακό που λέμε μέσα στον υπολογιστή είναι ένα σήμα αναλογικό που αυτό του ρολογιού, το οποίο εμείς το κάνουμε, το θεωρούμε να είναι ψηφιακό. Στην ουσία είναι αναλογικό. Αλλά όλα αυτά που είπατε, συμφωνώ μαζί σας. Και νομίζω ότι, επίσης, εγώ προσωπικά, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και η εξέλιξή της στις διάφορες κατευθύνσεις της επιστήμης είναι διαφορετική και επηρεάζει διαφορετικά, όπως είπατε, τα σήματα πάνε από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν πάνε από άνθρωπο σε μηχανή. Τα δύο βίντεο που σας ανέλησα λένε ότι πάνε και από άνθρωπο σε μηχανή και από μηχανή σε άνθρωπο. Έτσι, αυτό δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει αυτό που εσείς ισχυρίζεστε ότι, ή ότι ισχυρίζονται οι άλλοι. Δεν ξέρω αν εκεί μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό. Τα σήματα πηγαίνουν, αλλά δεν δημιουργούν εκπαίδευση και παιδεία. Δηλαδή, δεν ενεργοποιούν τα mirror cells, neuronal cells του εγκεφάλου. Εκεί είναι το θέμα. Ναι. Εκεί πέρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βάρσου και δίνω το λόγο στο στρατηγό κύριο Καρατζίκο. Στρατηγέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Ομολογώ ότι η παρουσία σας δημιουργεί πάρα πολλές σκέψεις και είναι κρίμα εμείς που είμαστε απόγονοι των φιλοσόφων και οι προγονείς μας καλλιέργησαν τόσο τη φιλοσοφία, τα έχουμε εγκαταλείψει. Μία ερώτηση έχω. Οι υπολογιστές θα μπορέσουν να διαβάσουν τη σκέψη μας? Η σκέψη μας είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικής λειτουργίας ή είναι μήπως εδράζεται στην ψυχή μας και επομένως δεν μπορεί να διεισδύσουν οι υπολογιστές στην ψυχή μας? Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είναι παρόμοια με την ερώτηση που είχαμε και προηγουμένως και εγώ θα ήθελα, επειδή βλέπω εδώ πέρα συναδέλφους από την τεχνητή νοημοσύνη, αν κάποιος έχει μια καλύτερη απάντηση να δώσει πάνω σε αυτό το ερώτημα. Έχουμε τον κύριο Καλογεράκη. Τα βίντεο που σας ανέλησα πάντως λένε ότι μπορούμε. Μπορούν δηλαδή να επέμβουν και να καθορίσουν ακριβώς όχι και τι σκεπτόμαστε, αλλά και τι θα πράξουμε. Τι αποφάσεις θα πάρουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Και δίνω το λόγο στον κύριο AB, ο οποίος θα πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί, δεδομένου ότι το AB δεν λέει τίποτα. Καλησπέρα σας καταρχάς. Λέγομαι Αναστάσιος Μπασαράς. Είμαι πρόεδρος του Κέντρου Αριστείας Ακρόπολης και το background μου είναι διπλό, αφενός παλιός αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και αφετέρου πολύ πολύ πληροφορικός με 55 χρόνια δράση πάνω στην πληροφορική και χάρηκα πολύ και εξαιρετικά τα είπατε κύριε Χατζόπουλε
και θυμήθηκα πάλι το A register, το B register, το accumulator κτλ. Ξεκίνησα τον προγραμματισμό από τη γλώσσα μηχανής και κατέληξα στο object oriented programming κτλ. Κτλ. Καταρχάς συμμερίζομαι τις ανησυχίες της κυρίας που μίλησε πιο πριν. Ωστόσο έχω να πω ότι τη σύγκριση της αναλογίας και του ψηφιακού εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι ήδη την ζούμε με αυτά που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, με τα γκολ που μπαίνουν, που ακυρώνονται κτλ. Το αναλογικό μάτι των διαιτητών τα κόβει, αλλά μετά το ψηφιακό τα περνάει ή αντίστροφα. Εγώ με την, και θέλω και αυτό θα έχει μέσα και ερώτηση για να δω αν το συμμερίζεται ο κύριος καθηγητής, με την εμπειρία μου που έχω και με αυτά που άκουσα αυτά τα 55 χρόνια από την αρχή, από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηρίστο εν παρόδο ότι σε εκείνα τα χρόνια τους αποκαλούσαν ηλεκτρονικούς εγκεφάλους. Και για τις φοβίες και για τις ανησυχίες και για την αναδουλειά και τα έχω ακούσει, ωστόσο είχαμε και εξέλιξη και ανέλιξη του πεδίου αυτού. Προσωπικά βλέπω ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και η τεχνητή νοημοσύνη, με εξέλιξη και ανέλιξη και πιο πέρα, εμείς βέβαια δεν θα τα ζήσουμε και με στεναχωρεί πάρα πολύ απόψε, εκτός αν οι νεότερες γενιές τα ξέρουν καλά αυτά τα πράγματα και δεν έρχονται να τα ακούσουν. Ο μέσος όρος εδώ της ηλικίας είναι πολύ υψηλός. Δεν βλέπω νέα παιδιά για να αρπάξουν και τη γνώση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τα μαθήματα της ηθικής που ωραία τα είπε ο κύριος Χατζόπουλος. Άρα το ερώτημα είναι, συμμερίζεστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μία εξέλιξη και ανέλιξη προς τη θετική κατεύθυνση και με όποια προβλήματα θα υπάρχουν και θα υπάρχουν, αυτά θα λύνονται με τους τρόπους που λύνονται σήμερα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή όχι? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όλα είναι θέμα ισορροπίας. Και αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία όταν 5 άτομα παίρνουν αποφάσεις για όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι τεράστια ανισορροπία. Κάπου αυτό πρέπει να ξεφύγει. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τα κοινωνικά δίκτυα να κόβουν ανθρώπους όπως τον πλανητάρχη και να μην του επιτρέπουν, κάποιον που πήρε 80 εκατομμύρια ψήφους στη χώρα του και να μην του επιτρέπουν να μιλήσει, αυτό το πράγμα είναι γεγονός και είναι μία εξέλιξη και είναι μία, θα έλεγε κανείς, εκτός ορίων εξέλιξη. Και αυτό το πράγμα, όλα αυτά κάπου πρέπει να ισορροπήσουν. Δεν μπορούν να πάνε έτσι. Η τέλεια ανισορροπία είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να έχουν τις φιλοσοφικές βάσεις να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία εξέλιξη της υψηλής τεχνολογίας, αλλά και άλλα προηγούμενα φαινόμενα. Η φιλοσοφία από τη στιγμή που διαχωρίστηκε από τις επιστήμες και έμεινε μόνη της, γιατί οι επιστήμες είναι αυτές που δίνουν τα τεκμήρια να μπορεί να στηρίζει τα επιχειρήματά της και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποκαθιστά τις ισορροπίες ο άνθρωπος. Όταν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, έχουμε τα εκτός ισορροπίας, είπαμε, είναι αρρώστια. Έχουμε αυτή την αρρώστια αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όλα πάνε πάνω κάτω μέχρι να ισορροπήσουν. Σίγουρα θα έχουμε εξέλιξη και ανέλιξη, έτσι, με τον τρόπο που προχωράει δηλαδή η ανθρωπότητα. Έτσι προχωράμε. Τώρα αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι οι υγιείς δυνάμεις θα επικρατήσουν σε κάποια φάση και θα μπορέσουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Διαφορετικά πάμε για αυτοκαταστροφή. Ήδη έχουμε απειλές πυρηνικού πολέμου, ήδη όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Επομένως,
πρέπει να μέσα μας να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας, να ξεκινήσουμε να είμαστε ισορροπημένοι με τις πράξεις, με τις σκέψεις, με όλα αυτά, να ανεβούμε ένα επίπεδο, να ξεπεράσουμε αυτούς τους πολέμους και όλα αυτά που γίνονται, για να μπορέσουμε να πούμε ότι όντως έχουμε κάνει πρόοδο. Γιατί το να έχουμε όλους αυτούς τους κινδύνους δεν είναι πρόοδο αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο θα δώσω στον κύριο Καραγρηγορίου να αυτοπροσδιοριστεί και να μας πει από πού μας μιλάει. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ονομάζομαι Άλεξ Καραγρηγορίου. Είμαι καθηγητής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων από το πολύ αγαπητό στον κύριο Χατζόπουλο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από την Σάμο, κύριε καθηγητά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ομιλία σας. Ήταν πραγματικά εξαιρετική. Νομίζω ότι θέσατε πολύ ορθά το θέμα της ηθικής και του ενάρετου ανθρώπου. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα σχόλιο το οποίο έχω να κάνω είναι το εξής. Θα έλεγα ότι θα μπορούσα να πω το ότι το τσεκούρι χρησιμεύει αναμφίβολα για να κόψουμε ένα κούτσουρο και να ανάψουμε φωτιά, αλλά παράλληλα ενδέχεται να χρησιμεύσει για να χτυπήσουμε τον εχθρό μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το τσεκούρι είναι ένα εργαλείο. Το ίδιο εργαλείο είναι τελικά και το artificial intelligence. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε ποιους θα επιτρέψουμε να το χρησιμοποιήσουν. Διότι όπως ορθά ανέφερε, υπενήχθηκε και ο κύριος Χατζόπουλος, αλλά ανέφερε και ο κύριος Καραμίτσος, προφανώς λόγω του background του στην υγεία, στον τομέα της υγείας, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά το θέμα του artificial intelligence. Παραδείγματος χάρη στην ανίχνευση απάτης. Γενικά στα συστήματα ασφαλείας μπορούμε να εντοπίσουμε παράνομες παρεμβάσεις, εκπαιδεύοντας το σύστημα, ούτως ώστε να εμποδίσουμε και malicious activities και fraudulent transactions, ακόμα και στο θέμα του αθλητισμού, μια και αναφέρθηκε και η προπονητική λίγο νωρίτερα, ακόμα και στο θέμα του αθλητισμού θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τέτοιου είδους απάτες, όπως βεβαίως γίνεται και στον οικονομικό τομέα, σε λογιστικούς ελέγχους και φορολογικούς ελέγχους. Και ακόμα περισσότερο ήδη γίνεται και η προσπάθεια, θα το ξέρει πολύ καλύτερα και ο καθηγητής, ο κύριος Καραμίτσος, ότι δημιουργούνται θεραπείες και θεραπευτικές αγωγές, οι οποίες είναι πλέον οδεύουμε ώστε να είναι tailor-made για το γονιδιακό σύστημα του κάθε ενός ατόμου. Και βεβαίως, πέρα από αυτό, ακόμα και στο θέμα της γεωργίας, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να μειωθούν τα ποσοστά πείνας και αβιταμίνωσης με τη βελτίωση και αξιοποίηση των καλλιεργειών που είναι ενδεδειγμένες για την κάθε μία περιοχή του πλανήτη μας. Και τέλος, βεβαίως, ακόμα και στο θέμα της βιοτρομοκρατίας. Άρα λοιπόν το κομμάτι της ηθικής το οποίο ανέφερε ο κύριος Χατζόπουλος είναι κομβικό, ούτως ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία μας και να περιορίσουμε και αν είναι δυνατόν να εξαλείψουμε την κακή χρήση και του τσεκουριού αλλά και του artificial intelligence. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, κύριε καθηγητά, αυτό είναι το σχολείο μου. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Πράγματι, συμφωνώ 100% με αυτά που είπατε και συμπληρώνετε αυτά που σας ανέφερα και εγώ. Και χρειάζεται και πιστεύω ότι ακριβώς οι επιστήμονες αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Να με συγχωρέσει ο κύριος Παναγάκος. Επειδή δευτερολογεί, θα δώσω το λόγο στον κύριο Καλογεράκη, ο οποίος για πρώτη φορά και χαιρόμαστε που είναι κοντά μας. Κύριε Καλογεράκη, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική η τοποθέτηση του κυρίου Χατζόπουλου, κυρίως περί ηθικής, όπως έχω πραγματικά χαρεί
και για διάφορα σχόλια που άκουσα από τους συμμετέχοντες. Εντυπωσιάστηκα από την κυρία Βάρσου, προφανώς οι γνώσεις της πάνε λίγο παραπέρα από αυτά που συζητήσαμε. Θα ήθελα και εγώ να σας πω πάρα πολύ γρήγορα στις κάποιες απαντήσεις. Στις κύριε Καλογεράκη, αυτοπροσδιοριστείτε. Α, ναι. Λοιπόν, εγώ εκπαιδεύω στελέχη επιχειρήσεων για θέματα ηθικής, συναισθηματικής νοημοσύνης και πώς να βάλουμε ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαι εκπαιδευτής τελεχών επιχειρήσεων 40 χρόνια, ακριβώς 40 χρόνια φέτος. Το διδακτορικό μου είναι στη ρομποτική, το μάστερ μου είναι σε management οργάνωση ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και το πρώτο μου πτυχίο είναι ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι εκπαιδεύω σε 5 υπήρους στελέχη επιχειρήσεων, όχι στην Ελλάδα μόνο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που παρακολουθώ τις εξελίξεις εκ του σύνεγγης, θα ήθελα απλά να σας πω ότι στην ερώτηση αν μπορούν να διαβάσουν τις σκέψεις μας οι υπολογιστές, τη διαβάζουν ήδη, αν μπορούν να σκεφτούν αποφάσεις που θα πάρουμε, μα κάποιος το είπε, τις ξέρουν τι αποφάσεις θα πάρουμε πριν τις πάρουμε. Αυτό είναι ένα τριχιαστικό, δεν το χωράει ο μυαλός του απλού ανθρώπου. Απλά θα σας δώσω μία μόνο αίσθηση που όλοι πρέπει να το έχουν κατανοήσει, ότι τώρα με το 5G είναι δυνατή η αυτόνομη οδήγηση χωρίς οδηγό. Και καταλαβαίνουμε γιατί η ταχύτητα επεξεργασίας του που κάνει ο αλγόριθμος θα μπορεί να δώσει τόσο γρήγορα τα δεδομένα, ίσως γρηγορότερα από την αντίδραση και ενός ανθρώπου. Για να σας δώσω λοιπόν να καταλάβετε, μιλάμε για τον άνθρωπο 4, για τον άνθρωπο 5 τώρα την βιομηχανική επανάσταση, να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης. Το quantum computing είναι ένα δισεκατομμύριο 5G. Έτσι για να λιγάκι να ανατριχιάσετε, γιατί το τι θα μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα, ούτε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν τα έχουμε δει. Όμως θα ήθελα να επανέλθω, γιατί εγώ αθαύμασα την ομιλία και τη χάρηκα, στο θέμα της ηθικής και που αναφέρθηκε αρκετά ο Θεός. Συμπτωματικά να σας πω ότι είμαι καταιγητής. Στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, στον Τίμιο Σταυρό, στο Μπρούκλιν, κάνω ομιλίες που είναι ο Θεός όταν τον χρειάζομαι. Κάνω ομιλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου, στα κατηχητικά και γενικότερα σε όσους θέλουν να γίνουν λίγο πιο spiritual. Ο Θεός δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι το καλό, η αγάπη. Και όπως είπε ο κύριος Χατζόπουλος, είναι μέσα μας. Είναι οι σκέψεις οι καλοί και όχι οι κακοί, να το πω λίγο απλά. Τώρα το ότι του δίνουν διάφορα ονόματα, διάφορες θρησκείες είναι άλλο. Εκεί υπάρχει και ένα θέμα στις επιτροπές που είμαι, διότι η ηθική που πάμε να βάλουμε στους αλγόριθμους διαφοροποιείται στο μουσουλμάνο, στον εβραίο, στο χριστιανό και πάει λέγοντας. Η ηθική για τους γνωστούς μας, για τους φίλους μας, για αυτούς που αγαπάμε κτλ. Έχει μία διαφοροποίηση και έχουμε πολύ μεγάλα θέματα. Το πρόβλημα όμως, να σας το δώσω ακόμα μία αίσθηση της διάστασης, ότι αυτούς τους αλγόριθμους οι οποίοι μας ελέγχουν και θα μας ελέγχουν τη ζωή μας, τους γράφουν κάτι νεαρά παιδάκια σήμερα που γράφουν κώδικα, όχι απλά αμφιβόλου ηθικής, μηδενικής ηθικής, σε ποια σχολεία πήγανε, ποιους δασκάλους είχανε, τι έκαναν οι γονείς τους για αυτά, απλά έμαθαν να γράφουν κώδικα. Και αυτοί λοιπόν τους δίδεται τώρα στις μεγάλες εταιρείες που πηγαίνω και εκπαιδεύω, τους δίδεται το project να γράψουν μικρούς αλγόριθμους που ο project manager έχει το bird's eye view και βλέπει συνολικά τι μπορεί να κάνει και τα ενώνει σαν ένα puzzle και γίνονται απίστευτα πράγματα. Όταν θα μπορέσει να φύγουμε από το πυρίτιο και το χαλαζία και πάμε στο quantum computing, το άλμα θα είναι ασυγκράτητο το τι θα μπορεί να γίνεται. Και να σας πω και επίσης, που αναφέρθηκε και η ιατρική, μελλοντικά θα είναι τόσο απαραίτητο η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική, αλλά θα είναι εργαλείο στα χέρια του γιατρού. Απλά κάποια έργα το έχουν προβλέψει ή κάποιοι φτωχοί θα έχουν μόνο ό,τι πει το κομπιούτερ, ενώ οι πλούσιοι θα έχουν το γιατρό που θα έχει και το κομπιούτερ παραμάσχαλα. Διαφοροποιούμαστε και δυστυχώς μεταφέρονται σε λίγους ανθρώπους, υπόθηκε και αγγίχτηκε πάρα πολύ ωραία το θέμα από τον κύριο Χατζόπουλο, δυστυχώς λίγοι άνθρωποι στον κόσμο θα συσσωρέψουν αυτή τη δύναμη
Είναι τεράστιο το θέμα, γιατί η ομιλία μας τα ανέλησε, αλλά δεν μας έδωσε κατευθύνσεις και λύσεις, γιατί είπε πρέπει εμείς να το κάνουμε, να το σκεφτούμε. Επειδή όμως όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα υπουργεία παιδείας, όλοι σε όλο τον κόσμο λένε αυτό, τελικά πάλι στην ιδιωτική πρωτοβουλία ανήκει, που ξεκινάνε κάποιες ενέργειες και κάποιες δράσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτό. Τα κράτη φοβούνται τρομακτικά, και υπόθηκε από κάποιον κύριο προηγουμένως, διότι σαφέστατα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις από ένα πολιτικό για το καλό της χώρας, για το καλό του κόσμου, και τρομάζουν ότι θα χάσουν τον έλεγχο, γιατί αν θα γίνει όπως τα έργα, οι πρώτοι που θα κρεμαστούν στην πλατεία Συντάγματος θα είναι οι πολιτικοί. Και αυτοί φοβούνται για αυτό το πράγμα και δεν θα το εκχωρήσουν εύκολα αυτό. Θα υπάρξει μεγάλο θέμα πολύ σύντομα, και κάποιοι είπαν ότι δεν θα ζούμε να το δούμε. Όχι, θα ζούμε, νομίζω οι περισσότεροι εδώ θα το δούμε και θα στεναχωρηθούμε πάρα πολύ για τον κόσμο που παραδίδουμε. Και το πρόβλημα, το είπε ο κύριος Χατζό, αυτή η παιδεία που λείπει από αυτούς που κινούν τα νήματα ή από αυτούς τους απλούς που γράφουν τους αλγόριθμους, αυτή η έλλειψη παιδείας, ηθικής και όλα αυτά που υπόθηκαν, δυστυχώς δείχνουν ότι πρέπει να επέμβουμε. Η παρουσίαση δεν μας έδωσε σαφείς σημεία για να επέμβουμε. Λέει ο καθένας να σκεφτεί και να γράψει γράμμα, ας πούμε, στον υπουργό του. Να γράψει γράμμα κάπου, ας πούμε. Ο καθένας να σκεφτεί και ό,τι με το χέρι στην καρδιά να αποφασίσει. Έχουμε τεράστια ανάγκη να πάρθουν αποφάσεις. Να σας πω μόνο ότι στον τοίχο σας στο Facebook αυτά που εμφανίζονται κρίνει ένας αλγόριθμος τι θα δείτε ανάλογα με το τι έχετε αγοράσει με την πιστωτική σας κάρτα, πόση ώρα ξοδέψατε σε κάθε ένα σημείο. Να ξέρετε ότι η ηθική έχει μεταφερθεί στο δαχτυλάκι μας. Δηλαδή αν κάπου λέει η Μαρία έκανε έρωτα με ένα σκύλο, μην κάνεις κλικ. Γιατί αν θα κάνεις κλικ, τότε πάνε περισσότερη παραγωγή και παίρνουν περισσότερες Μαρίες και σκύλους για να κάνει ο κόσμος κλικ για να πουλάνε διαφημίσεις κτλ. Δηλαδή η ηθική μας πήγε στο δαχτυλάκι μας. Αν λοιπόν δεν μπορεί να κρατηθεί κάποιος και να μην πάει να διαβάσει, να δει ακόμα και μια γυμνή φωτογραφία που κάποιος ξοδεύει δευτερόλεπτα να την κοιτάει, πρέπει να την προσπεράσει, γιατί καταμετράται ο χρόνος που ήταν πάνω σε οτιδήποτε ηθικό ή ανήθικο, και τα computers, επειδή δεν έχουν την ψυχή όπως υπόθηκε, σου λένε αφού εδώ ήταν περισσότερος ο χρόνος, τέτοια θα κάνουμε περισσότερα, εδώ είναι το ψωμί, εδώ είναι τα λεφτά. Τα λεφτά δυστυχώς είναι αυτά που τα κανονίζουν. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Όλα τα terms and conditions σε κάποιο πρόγραμμα, λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο, τα περνάμε όλοι γρήγορα και πάμε κατευθείαν στο accept. Πήγαινε πίσω και διαβάστε τα, να δείτε σε τι δίνεται δικαίωμα σε όλες τις εταιρείες, γιατί τους δίνουμε δικαίωμα να μας μετράνε, να μας όχι ελέγχουν, να παρακολουθούν. Το συμπέρασμα είναι ότι μας σερβίρουν ό,τι αυτοί αποφασίζουν. Κύριε Καλογεράκη, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Όχι, ήθελα απλά να δώσω συγχαρητήρια. Ναι, να δώσω το λόγο σε κάποιον άλλο. Να είστε καλά. Τα συγχαρητήριά μου για την ηθική διάσταση που έχει ο κύριος Χατζόπουλος στα λεγόμενά του αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλογεράκη. Πράγματι, αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά. Είστε γνώστης και δίνετε μεγάλες διαστάσεις σε αυτήν εδώ τη συζήτηση και χαίρομαι που υπόθηκαν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Παναγάκο για να δευτερολογήσει. Στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κάνατε προηγουμένως και δώσατε το λόγο στον κύριο Καλογεράκη, γιατί με κάλυψε με αυτά που είπε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω στον κύριο Δαλμαρή, το φίλο μας, το λόγο. Επειδή έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Δεν μπορούσα να μην πάρω το λόγο. Κύριε Χατζόπουλε, εμένα τουλάχιστον δεν με αφήσατε άφωνο, γιατί γνώριζα ότι θα τα πείτε αυτά. Όμως αυτά είναι μια τομή και μια πρόσκληση στο παγκόσμιο κοινό για μια επανάσταση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου κάθε στιγμή διακυβεύεται το μέλλον όχι μόνο της ανθρωπότητας, αλλά το μέλλον
της φύσης του κόσμου. Δύο είναι οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή που φαίνονται να ανταγωνίζονται. Μία είναι η παγκόσμια νόηση και η άλλη είναι η τεχνική νόηση της ελίτ, της παγκόσμιας ελίτ. Ποιος άραγε έχει την δυνατότητα να προσφέρει στη σκέψη του οποιοδήποτε από μας την πιθανότητα νίκης? Θα νικήσει η ελίτ? Όχι βεβαίως. Θα νικήσει η παγκόσμια νόηση. Αλλά η παγκόσμια νόηση είναι άπειρη. Και ό,τι γίνεται, γίνεται γιατί στα πλαίσια του αγώνα, ο οποίος είναι επιταγή της φύσης, να παλέψει το καλό με το κακό, η ανθρωπότητα απέδειξε ότι απέτυχε. Απέτυχε το πρόσημο να είναι θετικό, ανεξάρτητα από το απόλυτο μέγεθος της θετικότητάς του. Απόδειξε ότι τους τελευταίους αιώνες η ιστορία του ανθρώπου οδεύει προς την καταστροφή του. Αυτά που είπατε είναι απόλυτα σωστά. Δεν υπάρχει κανένας να έχει αντίθετη άποψη. Όμως δεν είναι δυνατόν να χαθεί το σύμπαν, να χαθεί η φύση. Θα υπάρξει μία ανάδραση, πόσο μικρή και πόσο μεγάλη, δεν μπορεί κανένας να το ξέρει. Πάντως όλοι γνωρίζουμε, όλοι φοβόμαστε ότι την επόμενη θα έχουμε μία έκρηξη. Θα την έχουμε. Θα πρέπει εδώ μία και μόνη δύναμη να παρέμβει. Η συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Όχι οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις ήδη έγιναν εξαρτήματα της παγκόσμιας ελίτ. Όλοι αυτοί οι κύριοι απεργάζονται τα συμφέροντα της ανθρωπότητας. Άρα πρέπει ο καθένας από μας να σταθεί απέναντι από το χρέος του και να παίξει το ρόλο του. Τώρα ποιες θα είναι οι δυνάμεις οι οποίες θα συνθέσουν όλη αυτή την αγωνία και όλη την προσπάθεια, όλη αυτή την πάλη, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε κύριε Δερμαρή. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν όλες αυτές οι δυνάμεις, το καλό και το κακό από ανέκαθεν, αλλά η ίδια η φύση έχει, όπως είπαμε, τον κανόνα της ισορροπίας. Δηλαδή, ο λόγος που η φύση υπάρχει και λειτουργεί είναι ότι λειτουργεί αυτός ο κανόνας. Και αν κάπου υπάρχει διατάραξη της ισορροπίας, ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα θα επέλθει η αποκατάσταση. Αυτό συνήθως συμβαίνει. Γι' αυτό και η ιστορία, αυτό που λέμε επαναλαμβάνεται, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το πράγμα. Δηλαδή διαταράσσεται η ισορροπία, προσπαθεί να ισορροπήσει, διαταράσσεται από την άλλη πλευρά και πάει λέγοντας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στο τέλος, εφόσον υπάρχει η ανθρώπινη νόηση και μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό που είπε και ο κύριος Δάλμαρης, μια παγκόσμια νόηση, και μπορέσει να επικρατήσει, να οργανωθεί, να τραβήξει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τότε θα έχουμε πράγματι την επικράτηση του καλού. Και πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε τόσα άλλα πράγματα να ασχοληθούμε παρά να τρογόμαστε μεταξύ μας και να τείνουμε να καταστρέψουμε αυτό που έχουμε. Έχουμε το διάστημα, έχουμε ολόκληρο το σύμπαν να εξερευνήσουμε. Γιατί να περιοριζόμαστε σε αυτή τη μιζέρια? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Βλέπω κάποιο άλλο ηλεκτρονικό χέρι να σηκώνεται. Θα σας δώσω το λόγο για ένα λεπτό να ολοκληρώσετε με κάποιο αισιόδοξο μήνυμα, αν έχετε, και να δώσω στη συνέχεια το λόγο στον κύριο Πρόεδρο. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε.
Ναι, το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι όντως η τεχνητή νοημοσύνη και η υψηλή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Πρέπει να ξεφύγουμε από τις αγορές, από το χρήμα και να κοιτάξουμε την ποιότητα, να εστιάσουμε δηλαδή στον ίδιο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και να του χαράξουμε ένα προορισμό, ένα στόχο που είναι, ο καλύτερος στόχος είναι η εξερεύνηση. Αυτό ήταν από ανέκαθεν ο στόχος και ο προορισμός του ανθρώπου. Οπότε αν το κάνουμε αυτό και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να θέσουμε αυτές τις ηθικές βάσεις, να είμαστε εσωτερικά ισορροπημένοι και οι πράξεις μας επίσης να μην ξεφεύγουν από τα όρια. Εάν με αυτές τις βάσεις αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας και μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων όταν μπορέσει και συντονιστεί πάνω σε αυτές τις αρχές, μπορεί να οργανώσει ένα τέτοιο κίνημα το οποίο θα μπορέσει να, στη συνέχεια να παρασύρει ολόκληρη την παγκόσμια νόηση και να, για να επικρατήσει. Και νομίζω είναι εφικτό και μπορεί να γίνει. Οι δυνάμεις του κακού πάντα φέρνουν θεαματικά αποτελέσματα, αλλά στο τέλος καταπονούνται από το ίδιο το κακό που κάνουν οι ίδιοι και πρέπει αυτό να καταλάβουν και να το ξεπεράσουν και να έρθουν πίσω να αποκαταστήσουν τις ισορροπίες που οι ίδιοι έχουν διαταράξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Μένουμε κατάπληκτοι και μακάρι η κοινωνία να γίνει μια ενάρετη κοινωνία για το καλό του ανθρώπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ιωάννη Καλογεράκη να ανοίξει το μικρόφωνο του. Από ό,τι βλέπω σήμερα, το θέμα που ανακοίνησε ο καθηγητής, ο κύριος Χατζόπουλος, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και το βλέπω από τη συμμετοχή. Είχαμε γύρω στους 59 συμμετέχοντες και δείχνει, είναι ένα ενδεικτικό σημείο ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για να μάθει για το μέλλον, για την τετάρτη Digital Revolution. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ιωάννη Καλογεράκη, αν έχει τον καιρό, να μας κάνει τη τιμή να μας κάνει μία ομιλία τον Ιανουάριο. Σας ακούμε. Σχετικά με το ίδιο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή αυτή. Έχω αρκετές, ταξιδεύω σε διάφορα μέρη, αλλά έχω αρκετές ομιλίες που θα μπορούσα, δηλαδή έχω μιλήσει για την ηθική, για την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά έχω στα Economist Conferences, μιλάω συχνά. Ναι, θα προτιμούσα ναι. Να σας στείλω links, κάποιος να μπορεί να τα δει στο δικό του χρόνο, με ησυχία και θα χαρώ να μπορέσω να απαντήσω ερωτήσεις. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο είμαστε πλήρως καλυμμένοι με αυτά που έχει πει ο κύριος Χατζόπουλος. Συμφωνούμε όλοι και οι 50-60 που ήμασταν σήμερα χαρήκαμε, το θαυμάσαμε. Αυτό όμως που υπολείπεται, να μην έχουμε ευχολόγια, αλλά να υπάρξουν κατευθύνσεις. Και αυτή τη στιγμή το να κάνουμε άλλη μία παρουσίαση θα ήταν πολύ παρόμοια, ίσως με διαφορετικά παραδείγματα, αλλά τα συμπεράσματα θα ήταν ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Εμείς θέλουμε κάποιον να μας δώσει, δηλαδή που να μπορεί να κάνει τομές και να μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Αυτό θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο για την ομάδα σας. Πάντως, εγώ θα... Ο χρόνος μου δηλαδή δεν μου το επιτρέπει, αλλά ακόμα και αν έβρισκα χρόνο, θεωρώ ότι έχουμε καλυφθεί από τον κύριο Χατζόπουλο σε όλα αυτά τα θέματα και από τα σχόλια που έγιναν και είμαστε σε ένα επίπεδο συμφωνίας όλων. Εντάξει, θα είχα κάποια... πιο έτσι, βίντεο και φωτογραφίες να σας δείξω, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία, η ουσία παραμένει. Η υπολογιστική δύναμη που έρχεται είναι τσουνάμι
και οι άνθρωποι που γράφουν τους αλγόριθμους δεν ξέρουμε το ήθος τους από πίσω. Τώρα το να πούμε πάλι αυτή την πρόταση με μία ώρα έτσι slides και παρουσιάσεις και αυτά, εντάξει, ίδια θέματα είναι. Ενώ το να είχαμε κάποιον ο οποίος, δηλαδή ας πούμε, να είχαμε τον κύριο Πιερακάκη και να μας πει αυτός τι σταματάει, τι επιτρέπει. Ιδάλλως θεωρώ ότι όλοι βλέπω και κάποια κεφάλια, βλέπω την κυρία Σίνης να κουνάει το κεφάλι της. Δηλαδή υπάρχει τέτοια ομοφωνία, όλοι πονάμε. Τον πλανήτη, το μέλλον, όλοι πονάμε. Άρα είμαστε σύμφωνοι όλοι σε αυτό. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να άκουγα και την κυρία Βάρσου να μας έκανε μια ομιλία. Κατάλαβα τα λεγόμενά της, κατάλαβα και άλλους εδώ ότι ίσως να είχαν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η δικιά μου η κατεύθυνση είναι ότι εγώ πασχίζω στις επιτροπές. Είμαι στο International Artificial Intelligence Driving License, υπεύθυνος για την ηθική στους αλγόριθμους. Πασχίζουμε. Πασχίζουμε και τι είναι το συμπέρασμα? Το χρήμα κυβερνάει. Και δυστυχώς δεν μπορώ να... Κοιτάξτε. Στείλτε μου ένα email και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε οι δυο μας. Εντάξει. Λοιπόν, η επόμενη ομιλία θα είναι ο καθηγητής Θωμάς Γερασιμίδης. Είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το θέμα του θα είναι ο θάνατος του μεγάλου Αλεξάνδρου, τα αίτια, οι τελευταίες στιγμές. Τέλος, θα ήθελα να σας πω πού βρισκόμαστε με το θέμα του ακριτικού νησιού της Φερίμου. Αύριο υπογράφουμε μία συμφωνία με έναν εργολάβο και Θεού επιτρέποντος από Δευτέρα θα αρχίσουν οι εργασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καληνύχτα σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου όλους σας για τη συμμετοχή σας και σας καληνυχτίζω με χαρά. Καλό σας βράδυ σε όλους.